Καλώς την, τι έγινε. Καλά μου λέει. Την περίμενα για να ξεκινήσω. Τελειώς δεν έβγαινα μόνος μου. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Είναι το λόγο επειδή στο Λίμπερο 107,4 ξεκίνημα εβδομάδος, βαριά κορμιά, αλλά εδώ μόνους και μόνες ποτέ δεν θα σας αφήσουμε. Και με Μπάμπη Μπαρμαρίτη και με Κατερίνα Βουλιούκα. Τι κάνεις παιδί μου, πώς είσαι? Καλά είμαι κύριε Μπάμπη, καλά. Λίγο ήχο στα ακουστικά μου θα πω. Τι θες, έλα πάρε τώρα, πάρε μ' ακούς τώρα, μ' ακούς? Όχι. Τώρα μ' ακούς? Όλα εξαιρετικά live γίνονται. Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Δεν ακούγομαι με τίποτα, αλλά τέλος πάντων. Εξαιρετική στιγμή. Μόνη σου τα λες, δεν ακούγεται με τίποτα. Εντάξει, έτυχε. Αυτό μου ζήτησες. Αρχικά μας σου ζητούσα να πεις ότι είμαστε η καλύτερη εκπομπή όλων των εποχών. Αυτό στην εννοείτε. Ιστορία του ραδιοφώνου. Τόσο σεμνά και τόσο ταπεινά. Εννοείτε. Το λέγες, Το πιστεύεις από μόνη σου. Γι' αυτό τραβάς αυτά που τραβάς. Άντε καλή. Κάτι καείς. Όπα, τι έγινε, τι έλα. Τι κάνει. Χράτς χρούτσε εδώ τα μικρόφωνα και ξυστέ. Να ξεκινήσουμε έτσι, ωραία. Βρήκα το ρόλο μου σε αυτή τη ζωή εγώ τελικά. Ποιος είναι ο ρόλος σε αυτή τη ζωή? Να με ξυπνάς τη Δευτέρα στο πρωί. Σε το φανάζονταν. Αν η Δευτέρα είχε πρόσωπο, θα είχε το δικό σου όταν ανήκει στο στούντιο Δευτέρα. Γιατί δεν είναι, χαμογελαστή μπαίνω. Μπαίνει όταν ανοίγουν τα μικρόφωνα. Αρχίζει και χαμογελάζει. Μέχρι να ανοίξουν τα μικρόφωνα. Πάντα χαμογελά όταν σε βλέπω. Στην αρχή έτσι, αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα. Τι με έφερε εδώ, τι ήθελα και την αποφράδα εκείνη τη νύχτα, μέρα, όλα. Τι ήθελα εκείνη τη νύχτα και ήπια είναι το ερώτημα. Το ποτό. Δεν είναι κατάλληλος σύμβουλος και πόσο μάλλον τα Σαββατοκύριακα που ο κόσμος βγαίνει έξω, Ναι, για πες. Τι στο λέω εγώ τώρα, για τα Σαββατοκύριακα, για πες. Τι ιστορίες μπορεί να εξελίσσονται πάνω στην στιγμή αυτή της εφορίας και της ευδιαθεσίας. Τι υποσχέσεις δίνουμε, τι. Πως έτσι την πατήσαμε. Σαββατοκυριάκου τα καμπόματα τα βλέπει μετά η εβδομάδα καινούργια και γελά, έτσι. Ελπίζουμε το Σαββατοκύριακο αυτό να δώσετε υποσχέσεις τις οποίες για να γελάσουμε κι εμείς. Θα μπορέσετε να τηρήσετε ή να κάνετε πράγματα που θα σας συνοδέψουν για το υπόλοιπο τη ζωή σας. Θα το θέσουμε πάρα πολύ βαριά. Καλημέρα και στη γραμμούλα που μας κάνει ποδαρικό για τη νέα εβδομάδα. Καλημέρα. Καλημέρα, δεν μας ακούει. Ωραίο ποδαρικό, έτσι. Με κουφούς. Με κουφούς, με μηδέν. 2-31-02-87-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Λόγω επειδή στο Facebook γίναμε πάνω από 16.000. Είμαστε 14-2. Έτσι θα το λέμε, ναι. Πώς είναι ρε παιδί μου, λέμε το... Μετά Χριστόν, προ Χριστόν, ναι. Εμείς τα λέμε μετά 14.000. Ακριβώς. Προ 14.000. 16, λοιπόν, 14 συν 2, λοιπόν. Στο λόγο επειδή που μας βρίσκεται στα Facebook και μας κάνετε τα like σας. Καλημέρα στη γραμμή. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς το να. Χαίρετε. Αφού δεν πέτυχε το ποδαρικό της προηγούμενης γραμμής, είπα να πω. Έτσι, μας πάει και... Με αρνητικά. Καλά είστε. Καλά είμαστε. Καλά, καλά. Να, λίγο εδώ τώρα. Προσπαθούμε να συμμαζευτούμε. Κατά κάποιο τρόπο. Μ' άρεσε να θέσει η ομιλία σου η πρωινή. Μ' άρεσε, Παρμανίδη. Έτσι, τι. Γιατί δεν παρεσήματι. Το πρωινό είναι λογίδριο. Πάντα. Κοίταξε, αυτές οι σκέψεις δεν σε πιάνουν, ας πούμε, τώρα όταν ξεκινά η εβδομάδα. Τι έγινε, τι και πώς. Εγώ αυτά σκέφτομαι. Τις ιστορίες που μπορεί να εξελίχθηκαν πάνω σε ένα. Σκέφτεται τι καραγκιοζηλίκια κάναμε το Σαββατοκύριακο κοινώς. Κυρίως τι έχω πει εγώ, το τι έχουμε κάνει, που έχουμε πάει, που έχουμε ταξιδέψει, τι έχουμε χτίσει, τι πάνω στα. Πάμε εκεί. Εντάξει. Και έρχεται η άλλη μέρα και με ένα hangover και δεν θυμάσαι τίποτα. Τα προγνωστικά πώς έγινε ρε Πάντη? Τα προγνωστικά. Εξαιρετικά. Παίζεις με τον πόνο μου τώρα, παίζεις με τον πόνο μου. Δεν ήθελα να το αναφέρω, αλλά έχω παίξει... Ήρθε η ώρα να το αναφέρεις. Έχω παίξει μια στοιχηματάρα εδώ στην Κατερίνα, έδωσα τα προγνωστικά μου, με 95 απόδοση. Και έχω βάλει το πελώριο ποσό του μισού ευρώ. Άρα 42 μισό απόδοση. Τα λέμε όλα. Και έχω χάσει για ένα κόρνερ του Πανιωνίου.
Έχω πιάσει καμιά 50 μάτς να πούμε ότι έπαιξε εκεί πέρα. 50 πιθανούς συνδυασμούς. Ναι. Τα αποτελέσματα θα κάνουμε παλήθευση λίγο μετά όταν θα πιάσουμε την αγωνιστική. Τα αυτά μας. Τέτοια. Θα δεις εκεί τι έχουμε να πούμε. Εσύ πώς πέρασες, πώς ήταν το Σαββατοκύριακο σου? Καλά, έτσι. Ήσυχα. Μ' αρέσει. Δεν θέλει και πολλά. Τον Ολυμπιακό πώς ειδητάτε? Δεν το είδα το μάτς γιατί παίζαμε και εμείς το Σάββατο και δεν πρόλαβα να το δω. Ήτανε 0-0 στο ημίχρονο, ήταν ένα από τα αποτελέσματα που έπιανα. Θα παίξει χ ημίχρονο. Το πιάσαμε. Τι συνέβη, για δώσε το, εσύ που το είδες. Μετά βγήκε από το κόλπο που δεν μπαίνει, ναι. Αλλά μπήκε, μόνο ο Ολυμπιακός θα κάνει λαφτά, τελείωσε. Ναι. Δεν είναι σε κακή κατάσταση ο Ολυμπιακός. Δεν είναι, αλλά... Όχι ότι σας έκανε κάτι το ιδιαίτερο, αλλά... Δεν ξέρω... Απορώ πόσο ο ΠΑΟΚ είναι τόσο βαθμό πίσω από τον Ολυμπιακό. Δεν μπορώ να το πω στο μυαλό μου. Κακή ξεκακή, η ομάδα δεν έχει απώλειες. Αυτό είναι το θέμα. Δεν έχει, δεν έχει. Έχει 13 νίκες σε 17 μάτσες. Έτσι. Και ξέρω εγώ, είναι πόσο, 11 βαθμούς από τον δεύτερο. Πόσο είναι, 11 βαθμούς είναι από τον δεύτερο. Από την Ξάνθη. Εντάξει, τι να το κάνεις. Αν είναι ο χειρότερος έτσι, μάλλον και κάτι άλλο συμβαίνει και κάτι άλλο φταίει. Εντάξει, και τόσα χρόνια που έχει στήριξη. Καλά, ξέχωρα από αυτό. Όπως και να έχει, είναι και η άβρα πάντα, ότι το μάτσο το γυρίσουμε. Καλά, εννοείται. Θέλουν, δεν θέλουν. Οι ομάδες που παίζουν απέναντι στον Ολυμπιακό δεν έχουν καμία αυτοπεποίθηση. Εν αντιθέσει με τον ΠΑΟΚ που ξέρεις ότι ανά πάσα στιγμή μπορείς να πάρεις αποτέλεσμα στην Τούμπα. Δεν παρακάνουν 40 τελικές. 40 στηρίζει άλλη. Έλα, μπορείς να κάνεις μια και να την βάλεις. Αυτό ακριβώς. Οπότε μπαίνεις με άλλη ψυχολογία, με άλλη αυτοπεποίθηση μέσα όταν ξέρεις ότι ο άλλος είναι επιρρεπής στις γκέλες. Ναι, με τον Ολυμπιακό λες ότι και να γίνει κάπου θα το φάω τον γκολ. Κάτι θα γίνει. Και έτσι έχει αποδείξει η ιστορία. Τα πράγματα. Σήμερα είναι ευκαιρία να τιμωρήσουμε τα Γιάννα και νομίζω ότι αν και ο αγωνιστικός χώρος δεν θα είναι σίγουρα καλός. Καλά, ναι, θα είναι μια φορά φάρα. Θα φανεί πολύ πιο εύκολο το αποτέλεσμα από ό,τι. Λες να κάνεις. Εμένα αυτό με προβλημάτιζε, ότι έτσι πως ήταν το γήπεδο, δύσκολα τα πραγματάκια. Δύσκολα τα πράγματα. Έχουμε παίξει άλλη φορά τα Γιάννα στο γήπεδο και έτσι λέγαμε. Ναι. Μετά από εκεί την τεσσάρα και είχαμε πάρει ένα ωραίο αποτέλεσμα. Καλά, γενικά στα Γιάννα ο ΠΑΟΚ δεν τα πάει καλά. Τρώει κάτι τεσσάρες, κάτι τριάρες. Εκείνη η τεσσάρα στο κύπελο πόνεσε πολύ. Καλά, εννοείται. Όχι, μια άλλη τριάρα με μανιά πάλι που έχει σκοράρει εδώ τα θυμάται η Κατερίνα. Έχει έτσι μια έφεση. Μια έφεση στις γκέλες. Τέλος πάντων, θα το δούμε. Η Κατερίνα δεν ξέρω τι πιστεύει. Κατερίνα. Εγώ πιστεύω, ναι, δεν θα ασχοληθώ στοιχηματικά με το παιχνίδι. Άμα δεν ασχολείται η Κατερίνα, δύσκολα τα πράγματα. Δύσκολα. Βέβαια μπορεί να ασχοληθεί και κάπου στο 20, που είναι μια μουσίτσα αυτή. Κάπου στο 20, αν πηγαίνουν καλά τα corner. Μπορεί να κοιτά τα παίξει. Μπορεί να ασχοληθώ, αλλά γενικά δεν θα ασχοληθώ. Ο Ηρακλής κάνει εξαιρετική πορεία. Άστο. Προσπαθούμε να την ξεχάσουμε. Άστο. Δύσκολα τα πράγματα, πολύ δύσκολα. Και δεν είναι τόσο κακό για το αγωνιστικό. Είναι για όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Το αγωνιστικό, καλός ή κακός, νομίζω ότι το έχουμε πάρει λίγο απόφαση. Ναι. Όλα τα υπόλοιπα είναι αυτά που. Δεν υπάρχει στο φως. Είναι το πρόβλημα. Ναι, ότι δεν υπάρχει αύριο. Αυτό είναι το χειρότερο στον Ηράκλειο. Δεν είναι μετά σου γίνεται συνήθεια αυτό το ασθενέ, να ξέρετε, παιδιά. Έτσι. Δηλαδή, όταν θα ανεβαίνει, θα έχει στο μυαλό σου μόνο την παραμονή. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο πολύ αυτό το πρόβλημά μας. Αν βλέπαμε ότι υπάρχει μία λύση στο υπόλοιπο κομμάτι, νομίζω ότι το αγωνιστικό το θεωρείς κάπου ότι μπορεί και να συμβεί. Τι να κάνουμε. Δεν γίνεται πάντα να έχει καλή ομάδα. Όλο αυτό. Ποδόσφαιρο είναι στο κάτω-κάτω. Δεν είσαι και Ολυμπιακός, ούτε Ολυμπιακός. Μια σοβαρή διοίκηση και ας μην έχει και πολλά χρήματα να διαθέσει. Έτσι. Αυτό ακριβώς. Άρα πού φτάνουμε πάλι. Όταν γραφτεί ένα ασθενέ, πού θα φτάνει εσύ, Βουλιούτα. Θα φτάνει στο να θέλω να παραμείνω στην κατηγορία. Αυτό ήταν ο στόχος στην ουσία. Ο στόχος είναι να βρει. Κάποτε ο στόχος ήταν κλείδα να παλέψει και να μπει στην τετράδα. Πάντα, ναι. Ξαφνικά έχει γίνει, παλεύω και να σωθώ. Να βρει μια χαραμάδα, ένα φως, αυτό είναι για τον Ηράκλη. Να βρει ανθρώπους που μπορούν να τον σταθεροποιήσουν. Όχι, δεν είναι το θέμα να παραμείνει στην κατηγορία. Και δεν διαφέρει κανένα Ηράκλη αυτό το πράγμα. Να μην έχει να ασχολείται μόνο με το αγωνιστικό. Ναι, κάποτε. Νομίζω ότι αυτό κάποτε θέλουμε. Η ομάδα μια χρονιά ασχολήθηκαν μόνο με το αγωνιστικό. Τώρα ανέβηκε από τη Β' από τη Γ' στη Β'. Τότε μόνο υπήρξε μια περίοδος όπου κανείς δεν ασχολιόταν με τίποτα άλλο. Παρά μόνο με το ποιος παίζει, ποιες είναι οι απουσίες. Ναι, για το αν θα ανέβεις, πώς θα πάει, πόσες νίκες. Δηλαδή όλο το υπόλοιπο κομμάτι ήταν ελλειμμένο. Τώρα ο κόσμος αγκομαχεί να σώσει τα ασημάζεται γιατί είναι ο μόνος φυσικά που νοιάζεται. Ακόμη μια φορά πάλι απαράδεκτες καταστάσεις με
με την αστυνομοκρατία στο Καφτατζόβιο, ακόμα ένα παιχνίδι εντός έδρας. Ναι, εξαιρετικά περάσαν τα παιδιά. Αυτό το πράγμα. Αυτό είναι το χειρότερο. Ότι για να γίνει να δεις την ομάδα σου έξω στην κατάσταση που είναι, πρέπει να πας, ας πούμε, στη Λωρίδα της Γάζας να αντιμετωπίσεις. Πολύ δύσκολο. Αυτό είναι το χειρότερο απ' όλα. Ότι δεν σε αφήνει να πάρει να δεις ποδοσφαιράκι. Δεν είναι πάντως καθόλου εύκολο να μπορέσει να βρει μια σταθερή διοίκηση. Σίγουρα, σίγουρα. Τώρα σε αυτό το ποδόσφαιρο ποιος ασχολείται. Έτσι πως έχει γίνει. Δηλαδή, γιατί να μπεις, γιατί να μπεις, να ασχοληθείς. Και όσοι ασχολούνται, φυσικά βλέπουμε ότι ασχολούνται για άλλους λόγους. Αυτό. Ναι. Λοιπόν, σε φιλούμε. Άντε, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Δεν ξέρω, είχαμε κάτι γραμμούλες. Περιμένανε μία, μηδέν. Παρακαλώ, παρακαλώ, μηδέν. Στα δύο, λοιπόν. Εδώ είμαστε. Τα καταφέραμε, μηδέν. Στα δύο. Εντάξει, πιάσαμε, ρε παιδί μου, λίγο την κουβετούλα τώρα έτσι εδώ και τα αθλητικά μας ενδιαφέρουν. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. Καλημέρα στον κόσμο. Καλημέρα. 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 Έλα. Έλα, βρε. Σε κάλεσα μόλις ξεκίνησες. Ναι. Και παίρνω μου άδεια συμπατάρια όπως την προηγούμενη φορά που σας στη μέση. Και κάλεσαν και άλλοι. Και θέλω να φορτίσει και καθώς φορτίζει σου μιλάω. Αν δεν με ακούς καλά δεν το έχω. Όχι, σας ακούω φορτισμένη. Μόλις φορτιστώ θα να φορτίσει έχει τα λεπτά και μιλάω καθώς φορτίζει. Μάλιστα κυρίες και κύριοι. Τι άλλα νέα. Τι άλλα νέα βρε. Όπως τα άφησες. Εδώ. Το Σαββατοκύριακο παίξατε μουσικούλα. Παίξαμε μουσικούλα και κάναμε τα δάχτυλα. Είχατε κόσμο, παρέα, είχατε είχαμε... μεγάλη. Ναι, 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 μεγάλη παρέα εδώ είχαμε. Α, ναι. Ωραία περάσαμε, καλά ήταν. Λέστε, να συνδέει το χόμπι με την εργασία είναι πολύ μεγάλο καλό. Εμείς έχουμε καταφέρει κάτι ακόμη καλύτερο. Γι' αυτό όσοι βγάζουν εύκολα λεφτά τους έχουν στην μπούκα μπάπη. Έτσι, καλά παιδί με μένα. Το καθήκη θα είναι. Έτσι, μιλώ για σένα, γενικά το λέω. Ο κόσμος έχει παρεξηγήσει τα πάντα τα τελευταία χρόνια. Έτσι, έτσι, έτσι. Και νομίζουν όλοι ότι όσοι καλοπερνάμε όταν κάνουμε κάτι που τους αρέσει, καλοπερνάμε... δεν πρέπει καλά. Είναι λάθος αυτό. Παιδί μου, τις 5 ώρα ξυπνάμε. Τι καλοπερνάμε. Καλοπερνάμε, το λες αυτό. Η καρδούλα μας που πονάει. Γιατί αποφασίσαμε. Ναι, πες μου. Η καρδούλα μας που πονάει για να γράψουμε τα τραγούδια αυτά, ξέρεις τι πόνος. Αυτός πληρώνεται. Υποφέρουμε. Εγώ τα γράφω. Πονάω και γράφω. Θα γράψεις και για μένα μερικά. Θα γράψω μερικά. Πόσα περίπου να βάλω. Πόσα περίπου. Δουλεύεις εσύ, στο δικό μου το στυλ. Ναι ρε παιδί μου, πώς, ναι, πόσο αριθμό πόσο, θέλει. Πόσα τραγούδια, πόσα να βάλω. Πόσα. Πόσα, δεν σ' ακούω. 5-6. Εντάξει ρε παιδί μου, 5-6. Τα οικονομικά τα τελευταία χρόνια είναι δυσάρεστα για τους Έλληνες πολίτες. Θα βγάλουμε IP. Θα βγάλουμε τις προάλλες. Ναι. Ότι 936.000 μόνο στην Ελλάδα έχουν σταθερή εργασία. Mm-hmm. Και 1.100.000 τόσοι, δεν θυμάμαι ακριβώς πόσο, 150. Ναι, 1 και 10. Έχουν part-time. Γιατί τι κάνουν, κανείς δεν ξέρει. Ζωάρα κάνουν. Και μόνο θα κάνουν συντάξεις. Ζωάρα κάνουν, θα στα πω. Κατάλαβα, εγώ κατάλαβα. Δεν είναι βάθμο. Είναι η εργασία. Όχι. Δηλαδή και να έχεις ένα πρόβλημα υγείας, είτε είναι ψυχολογικής φύσης είτε οργανικής, αν έχεις δυνατότητα να κάνεις κάτι και να βγάλεις κάποια χρήματα όπως μπορείς, δεν μιλάω για σένα, τι είναι καμία. Ναι, γιατί εμείς χρήματα και εμείς είμαστε δυο... Και να μην νοιαστεί. Αγνώστες. Έχω τη μέση, αχ, σέρνομαι κάτω, αν μπορεί να βγάλει έστω και 600 ευρώ το μήνα, ό,τι και να κάνει κάποιος άνθρωπος και έχει ανάγκη από λεφτά. Ναι. Θέλει να πάει να δουλέψει και να μην νοιαστεί. Αχ, θα με κοροϊδέψουν, αχ, θα μου πούνε αυτό, αχ, θα μου πούνε το άλλο. Τι να κάνουν. Αχ, θα μου πούνε έχω κουσούρι, αχ, θα μου πούνε. Ναι. Δεν είναι αυτή η λογική, μπάμπη. Όχι. Γι' αυτό δεν καταντήσαν να παίρνανε με τα επιδόματα και δεν ξέρω. Αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Έτσι. Πολύ καλά τα λες. Πάρα πολύ. Να σε καλά, Κατερίνα μου. Σε φιλούμε. Καλή σήμερα, τσάτσα. Κατάλαβες, Κατερίνα μου, εσύ, πως έχουν τα πράγματα. Αυτό, εγώ δεν κατάλαβα. Εμείς κάναμε το χόμπι μας, χόμπι μας. Αυτό και μόνο. Και μόνο, δηλαδή, ξεκολουθούμε. Δεν θέλουμε λεφτά, γιατί τα λεφτά φθήρουν τον άνθρωπο. Ναι, αλλάζουν την προσωπική. Αλλάζουν, αλλοιώνουν τις σχέσεις τώρα αυτά, ενώ... Έτσι διατηρούμε την αγνότητά μας και την ειλικρίνειά μας, αν μη τι άλλο. Λίμπερο 107,4. Λόγω επειδή στην καινούργια εβδομάδα. Δευτέρα 23 του Γενάρη. Σιγά σιγά. Πήγε 23. Πήγε. Και ακόμη λένε πόπα, ακόμα λένε χρόνια πολλά. Ρε. Δηλαδή φτάνει. Αχ, εγώ δεν λέω, έχω βαρεθεί. Δεν μπορώ. Δεν χρόνια μπορώ. Πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν. Ναι, εννοείται. Και σήμερα. Για πες. Είναι του. Είδες τι ωραία πάσα. Παιδί μου, είσαι μεγάλη. Δεκάρι, δεκάρι. Είναι Αγίων Κλίνη και Αγαθαγγέλου, Αγίου Διονυσίου του Εν Ολύμπο. Και εορτάζουν ο Αγαθάγγελος, η Αγαθαγγέλα, η Αγαθαγγέλη, ο Διονύσιος, ο Διονύσης, ο Νιόνιος, ο Νύσης, ο Ντένις, η Διονυσία, η Διονυσούλα, η Νίσα, η Τσίση και η Ντενής.
Εορτάζει, βέβαια δεν είναι η μεγάλη γιορτή, νομίζω κανονική του Διονυσίου, είναι του Αεροπαγίτου. Το Δεκέμβριο. Το Δεκέμβριο, τότε που είναι κλειστά τα δικαστήρια. Αθήνας επίσης. Είναι ο Πολιούχος των Αθηνών. Ναι. Εκεί στο Κολονάκι δεν είναι. Ναι. Τα ξέρει, είδε σε ένα τεστάρο. Στο Κολονάκι, πίσω από την. Πού είναι ο Αεροπαγίτου, δεν είναι στο Κολονάκι. Όχι. Πού είναι, μωρέ. Η εκκλησία. Παράλληλα σε μια παράλληλη σύνταγμα. Κολονάκι είναι αυτό εκεί. Εντάξει. Εκεί τώρα καλέ κολονάκι. Σας πρίσα τα μαλλιά μας τα κολονάκια τώρα. Σου παρακαλώ. Κατάθεμάσαι. Τον Αναστόπουλο. Χθες και γενέθλια και Αναστόπουλο. Ναι. Αχ, δεν τον τιμήσαμε στο λόγο επειδή ρε. Κάνε κάτι πήγα, σήμερα. Τώρα πέρασε. Ήθελα να κάνω ένα αφιέρωμα στη Σενδιτουμά. Γιατί γενικός Αναστόπουλος και... Μόνο ρούχα. Και ρούχα. Είναι ταυτόσιμες και έννοιες. Ήθελα εκεί να εστιάσω, αλλά δεν είχε και πάρα πολύ υλικό, οπότε το παράτησα. Χρόνια πολλά πάντως στον προπονητή του ομάδος του Άρεως. Mm-hmm. Πέρασε νικηφόρα μέσα από το Μενίδη, επικράτησε με 2-1 του Χαρνάικου και συνεχίζει τον καλπασμό του προς την επιστροφή στα σαλόνια της Super League. Θα τα πούμε τα αθλητικά λίγο αργότερα, αφού δώσουμε εδώ τις αντζέντες και όλα αυτά, και θα έχουμε μόνο αθλητισμό σήμερα, κυρίες και κύριοι. Εντάξει, θα έχουμε καλά έρευνα. Θα έχουμε, εντάξει. Γιατί μας τη ζητήσανε. Παιδιά, εντάξει. Αισθάνομαι πλέον κομπάρσο στις ίδιες μου συναυλίες. Έρχεται η Βουγιούκα και ζητάνε τη Βουγιούκα μετά τα τέτοια. Τελειώνει η συναυλία, πάω εγώ να εισπράξω τα συγχαρητήρια. Αυτό που δεν θέλω. Και εδώ και μου λέει πού είναι η Βουγιούκα. Φώναξε τη Βουγιούκα. Με αποτέλεσμα προχθές να ψάχνουν όλη τη Βουγιούκα. Την άλλη φορά θα σε βγάλω πάνω. Τα λες έρευνες. Κάτι ρε παιδί. Ρε παιδί. Εντάξει, ξέρεις. Παίζουμε τρεις ώρες εκεί. Χαμ, χουμ, τραγουδάμε. Πού είναι η Βουγιούκα να μας πει. Τόσο καλά προγνωστικό, κάποια έρευνα, καλά αυτό. Ή έστω να έχεις ένα ενημερώσει για το στοίχημα. Κάτι διάμεσα. Καλησπέρα σας. Το 525 ανοίγει. Τα αποτελέσματα τα σημερινά. Η ταυτότητα της αγωνιστικής και το καθεξής. Το κάνουμε έτσι πιο διαδραστικό. Με καλό καιρό σήμερα. 3 βαθμούς βέβαια λέει τώρα, αλλά ψέματα λέει. Ποιο ζέστη έχει, εγώ μια χαρά το αισθάνομαι. Περίμενε. 3 λέει εδώ, ψεύτε. Μέχρι και 7 συνεφιασμένη ημέρα. Καλό καιρό. Καλό καιρό από τη στιγμή που δεν έχει κρύο, ποπόκριο να περιμένει στη στάση και να ξυλιάζει και να ξεπαγιάζει. Οπότε για εμά είναι καλό. Μέχρι και φραπέ κάναμε. Σοβαρά. Καλοκαίρι. Επιστρέψαμε στην κανονικότητα. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς το να, καλή εβδομάδα, καλημέρα. Τι έγινε? Τι να γίνει? Εντάξει, τα ίδια. Τα ίδια, όπως τα άφησες. Σαν Δευτέρα. Καλημέρα, Δευτέρα. Καλημέρα. Α, εσύ είσαι, δεν σε κατάλαβα. Με άλλη φωνή, αλλαγμένος. Πώς το αρκετό το κατάλαβα. Ναι. Μπήκε πολύ ήπιος. Γιατί δεν με καταλάβατε, κύριε και κύριοι? Δεν μου λες. Νάτος. Ποιος, εσύ είσαι, συνήλθος. Για πες. Τι να πω, να φάμε και κάτι. Βιλασμένος. Γιατί είναι καλή μέρα η Δευτέρα? Επειδή ξαναπάς τη δουλειά. Γιατί ποια δουλειά και επέλυνε σούπερ σήμερα. Και εσύ άραζες την Κυριακή όμως, μια χαρά ήσουν. Πέστα. Τι άραζα, δούλευα ρε φίλε. Πότε ρε, χθες κυριακάτικα? Το πρωί δούλεψε. Το βράδυ. Ναι. Το βράδυ κυλώ το πρωί. Το βράδυ δούλεψε. Από Σάββατο, δηλαδή Κυριακή πρωί. Όχι. Τι? Από Κυριακή βράδυ για Δευτέρα πρωί. Α, πες τα έτσι. Πες τα έτσι. Αν και βγαίνω Κυριακές μεσημέρι, αλλά θα το κόψω αυτό. Γιατί? Ναι, να το κόψεις. Το βράδυ. Να το κόψω αυτό με τις Κυριακές μεσημέρι. Μας χαλάς τη ζωή. Όχι, θα το κόψω για μένα. Γιατί βγαίνω για θα μένα. Θα βγαίνει ο άλλος. Έτοιμο τον έχω. Ποιο? Κυριακή βράδυ. Μεσημέρι. Όχι, ούτε να το σκέφτεσαι, Πασχάλη. Να κάνει μα τη χάρη τώρα, Πασχάλη. Που και τρέλα. Ούτε να το σκέφτεσαι. Καλά, καλά. Θέλαμε να πάμε να φάμε σαν άνθρωποι. Δεν θα τα λύσουμε τώρα αυτά τα ενδοεργασιακά σα εδώ στον αγέρα. Μπορείτε... Εσύ ρε, κακοφωνήξε, μην βγάζει μούκα τώρα και μα ζευριάζει στεριάτικα. Τζίρα. Πασχάλη ήρθε και έφυγε όμω. Αυτό έχω να πω εγώ. Ήρθε στη μέση. Στη μέση. Σε χειροκρότησε ένα ολόκληρο μαγαζί που μπήκε μέσα χωρί να ξέρουμε ότι είσαι εσύ. Απλά γλύφαμε τους πελάτες να μπουν από μέσα, ποιος κοιτούσε. Ναι, και βλέπεις ότι ήμουν ήρεμος, δεν υπάρχει τίποτα. Κύριος, είδα και για το ποτέ. Εντάξει, τι να κάνουμε. Μόνο εκεί που είπες ότι το μαγαζί παίζουμε κλίση. Που δεν έχουν πέσει σε φόρα, ξακούσε νεκροταφείο. Αυτά θα έχουν πάντα δουλειές. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι, ρε φίλε, είχαμε το πρωί μνημόσυνο και έπρεπε να σκοτώναμε σε 9 η ώρα. Να, εντάξει. Κατάλαβες, αλλιώς θα καθόμασταν. Μια χαρά είμαστε. Κουστάραμε. Έτσι. Ήσασταν και λίγο στεναχωρημένοι από το. Έλα τώρα, καλή Δευτέρα να ξέρει. Κάτι, Πασχάλη.
Πες μου. Σήμερα, νόμιζα θα κλείσεις. Σήμερα έχει τέτοιο. Όχι, να κάνεις τη συζήτηση. Ας πούμε γιατί οι Κυριακές πεθάνανε. Όλοι θα δουλεύετε από εδώ και πέρα Κυριακές. Έτσι, έτσι. Δεν μου λες, σήμερα βγαίνει, αποφασίζετε. Ναι, σήμερα είναι να βγει η απόφαση. Μάλιστα. Τι προτιμάμε, τι προτιμάμε. Είπαμε ή Σέφη Κοζάνη θέλουμε. Α, πότε το είπαμε αυτό? Δεν το είπαμε. Για Πειλαία κάθε μέρα μιλούσε. Την προηγούμενη Δευτέρα μας έλεγες για την Πειλαία. Ναι. Ναι, τώρα κάπως συζητήσεις και ήρεμες σκέψεις. Ναι. Δεν θα τους βάλω τα πετρέλαια να βγάλω τη χρονιά αυτή. Να πάρω από λεφτά. Έτσι, έτσι, έτσι. Οπότε η Σεφ ή Κοζάνη. Γιατί το βλέπω ότι για Κοζάνη θα πάει το πράγμα. Είχε ρεσί εδώ τώρα, φτάσα στο σημείο που λέει ότι στην Κοζάνη. Δεν τι προϋποθέσεις το ταπλό το ηλεκτρονικό του ΣΕΟ. Ενώ στο ΣΕΦ όμως είδες. Εδώ με τη ΔΑΕΚ στο κύπελο, μόνο το σκορ της ΑΕΚ στο Παλαιτεσπόρ. Τώρα δεν... Οι Λαλοί παίζουν με την νοημοσύνη μας. Καλά, ναι. Καλά, άμα θέλουν κάπου τώρα να μην το κάνουν, δεν θα το κάνουν. Ναι, ναι, εντάξει, ούτε να το σκέφτεσαι. Ό,τι θέλουν θα κάνουν. Το ΣΕΦ, γιατί το ΣΕΦ... Επειδή τα έχουν βάλει με τον Άρη, δύσκολα να περάσει το ΣΕΦ. Έτσι. Άρης είναι, δεν είναι καμιά άλλη ομαδούλα. Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, σε φιλούμε, Πασχάλη μου. Καλή εβδομάδα. Καλά δρομολόγια. Καλή δουλίτσα και σε όλο τον κόσμο που τώρα συνδέεται, τώρα μπαίνει μες στην πραγματικότητά μας και μας ακούει. Κάθε φορά τους φιγκόλους στο χέρι ρίχονται και με βρίσκουν εδώ. Έχεις παρατηρήσει ότι σιγά σιγά και οι εμφανίσεις μας γίνεται μια αφορμή να μαζευτούμε όλοι εδώ, ναι. Τα παλέτα του λόγου, επειδή ξεμητίζουν και έρχονται μπάμπι, λες, ακούμε το πρωί, σφίγγουμε όλοι στο χέρι έναν ένα προσωπικά. Σου αγκαλιάζει, σου φιλά. Θα πρέπει να έχουμε και καμιά λίτσα έτσι μνημοσύνου να μοιράσουμε, παιδιά, ζωή σε εσάς που ξυπνάτε τόσο πρωί. Οι ήρωες, οι πραγματικοί ήρωες, κυρίες και κύριοι. Και όχι τα μπέλιδες που μας λέει εδώ ο φίλος μας ο Πασχάλης. Και θα πρέπει να είστε πολλοί ήρωες για να ακούτε και λόγο. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχει διευκρινιστεί. Θα πάμε να κάνουμε επιλογή είναι. Επιλογή, βέβαια, βέβαια. Θα πάμε να κάνουμε μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε τι ώρα είναι, 2-3 διαφημιστικά και να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά, σε μια τάξη, γιατί ο κόσμος αδειμονεί. Και γιατί για τα αθλητικά δρόμενα και τεκτενόμενα του Σαββατοκυριακού. Μείνετε συντονισμένοι, ρουφίξτε μια δυνατή τζούρα με τη φραπεδάρα που έχω κάνει εγώ εδώ και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο Λόγο Επειδή, στο Λίμπερο 107,4. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Έλα, εγώ είμαι. Έλα Κατερίνα, εσύ που είσαι πάλι. Να μου πεις εσύ και η κυρία Βουγιούκα που έχει. Παρακαλώ. Βουγιούκα, κυρία Βουγιούκα, να της πεις. Ξέρει περισσότερα ενδεχομένως το συγκεκριμένο θέμα. Ναι, σίγουρα ξέρει. Ποιον εξευτελίζει ο κύριος Τσίπρας και η κυβέρνηση του ελληνικό κράτος και παραπέει έτσι το κράτος? Τι ξανά, ανάμεσα στα ταξίδια του Τσίπρα στο εξωτερικά, εξωτερικό. Ξαναδιατύπωσε την ερώτηση στην κυρία Κατερίνα που τα ξέρει περισσότερα, ναι, αυτά τα πράγματα. Ποιον εξευτελίζει, λέει, ο κύριος Τσίπρας και η κυβέρνησή του που παραπέει? Ποιον? Η κυβέρνησή του και αυτό. Ποιον εξευτελίζει? Α, εξευτελίζει, λέω, μάλιστα. Που κάνει ταξιδάκια στο εξωτερικό, έχει κάνει πόσο από το που βγήκε. Ταξίδια στο εξωτερικό. Και αφήνει τη χώρα έτσι έρμα στα χέρια του σενά. Το έτσι. Κατά πρώτον, το να κάνει ταξίδια είναι κομμάτι τη δουλειά του. Ωραία δουλειά, θέλω κι εγώ. Δουλειά δεν κάνει. Το να είσαι πρωθυπουργό είναι μία δουλειά. Δεν κάνει καμία απολύτω δουλειά ο άνθρωπο. Δεν δουλεύει. Δεν το ξέρει τίποτα για το κράτο. Η επόμενη κυβέρνηση θα γίνουν εκλογέ ξανά μέσα στο Μάρτιο, τον Απρίλιο, όπω ξέρετε. Έχει πληροφορίε. Θα βρει χειρότερα από ό,τι θα βρει για αυτό, θα ψήνουν στα Μαρά. Από ό,τι κατάλαβα. Χαντώνει, θα λέμε και θα κλαίμε. Οι ταξίδια ωφελούν σε κάτι. Μιλάει με ανθρώπου που δεν έχουν σχέση με την Ελλάδα για να ωφελήσει την Ελλάδα. Πάμε, μιλάμε με του ξένου. Τσουμπάμα θα ωφελούσε ο Κάστο την Ελλάδα. Τσουμπάμα. Στην Αμερική θα ωφελούσε καν στην Ελλάδα. Στα πυρηνικά που έγινε να μην τα πέρα. Τι έγινε τώρα? Δεν υπάρχει κανένα νόημα. Δεν κάνουν τίποτα στου άνθρωποι, όπω λέει όλος ο κόσμος. Έχεις δίκιο. Κάφονται και ξύνονται που λένε. Έτσι, πάνε εκεί ζωάρα. Δεν υπάρχουν ούτε πλώνουν τα πόδια για δουλειά από κανέναν. Νόση. Νεαρό ή νεαρή. Τα νεαρά άτομα μιλάω τώρα. Ναι. Η χώρα βουλιάζει κάθε μέρα όλο και βαθύτερα. Κανείς δεν ξέρει ποιος θα δίνει τα λεφτά αυτά που πληρώνει. Ποιος τα δίνει, που πήγαν τα λεφτά. Τα δίνει η Γερμανία, τα δίνει η Γαλλία, τα δίνει. Ο Πούτιν. Ποιος τα δίνει, κανείς δεν ξέρει. Κανένας. Τα χρέη μαζεύονται. Θα βγάλει και άλλο μνημόνιο τέταρτο και άλλα αφέσια. Αχ, ξέρεις τι, προτείνω να στείλουν εμένα. Στο ελληνικό κράτος αυτοί οι άνθρωποι και δεν νοιάζονται. Κατερίνα, τι λες εσύ? Μετά. Να στείλουν εμένα. Να στείλουν εμένα ταξίδια. Εσύ δεν συμφωνείς αυτό που συμφωνώ.
Συμφωνώ, πολύ σωστά τα είπες. Τι έχεις να πεις επί του θέματος. Συμφωνώ. Αυτό έχω να πω. Να, να μην πάει πουθενά, να κλείσουν τα σύνορα για τον Τσίπρα, να μείνει εδώ. Να πάει στο γραφείο, να ξυπνήσει 6 ώρα. 5 ώρα, δηλαδή, πώς ξυπνάμε εμείς. Αυτό θέλω να μιλήσει ειλικρινά και σοβαρά. Δεν μιλάω εγώ σοβαρά. Στην Ελλάδα ο Τσίπρα. Τι. Πιστεύεις ότι έκανε κάτι πέρα από τους πρόσφυγες που περιέφεραν στα νησιά. Μας φτάσανε εδώ που μας φτάσανε. Κοίτα, την κάρτα σύψης που έδωσε σε τόσα σπίτια, σε τόσο εσύ Κατερίνα να τα πεις αυτά που τα ξέρεις όλα. Μας είπε καλύτερα. Λοιπόν, κλείσε για να ακούσεις και την Κατερίνα τι θα μας πει τώρα. Έτσι λοιπόν κυρίες και κύριοι, προβληματισμοί πρωινή. Ναι, όχι, καλή πρόταση αυτή. Μην πας, ξύπνα, κάτσε εδώ. Ξύπνα 5 ώρα να πας. Έχεις πάει στο γραφείο σου 5 ώρα. Έχεις δει πόσο έχει παχύνει, ε. Από τότε που μπήκες. Να σου πω κάτι. Το ακούντα delivery εκεί να πούμε. Είναι αυτό που κάθε. Είσαι όλη τη μέρα στο γραφείο. Είναι η ζωή σου καθιστική εκ των πραγμάτων. Αφού πάει ταξίδια. Μα εντάξει τώρα. Και στα ταξίδια ξέρεις κάτι, έχει όλο επίσημα δίπλα, επίσημα γεύματα. Τι κακό γεύμα. Δηλαδή μπαίνουν για ένα meeting. Ναι. Τους φέρουν κάτι να έχουν να τσιμπάνε. Όχι λίγα μπισκοτάκια. Κρέα θα φάνε, τι θα φάνε. Όχι λίγα σαντουιτσάκια. Όχι λίγο το ένα, όχι λίγο το άλλο. Τρώνε. Ξέρεις αυτά. Αυτά τα ξέρω. Εγώ ξέρω γιατί έχω κάνει επίσημα meeting. Έτσι. Κυρίως. Έτσι. Και μαγιονέζες μέσα. Το μεσημέρι έχουν ένα γεύμα. Ναι. Τρώνε. Τρώνε και από εκεί. Μετά ξαναμπαίνουν για μια συνάντηση. Ξανά έχει κάτι να τσιμπολογάσει. Κουρασανάκια αυτό. Ναι. Κάτι αλμυρό, κάτι γλυκό. Δεν ξέρεις ο καθένας τι θέλει με τον καφέ του. Βέβαια. Το βράδυ πάλι επίσημο γεύμα. Χοληστερίνη πάει να πούμε στα ύψη. Και αυτά τα γεύματα δεν είναι «Α, θα φάω μια μπριζόλα και τελείωσε». Πρέπει να έχει πρώτο, έχει δεύτερο, έχει σαλάτες, έχει ορεκτικά, έχει αλκοόλ, έχει γλυκά. Να δείξω ότι είναι ακατάδεκτος πρέπει. Δύσκολο να είσαι πρωθυπουργός. Εγώ θα μπορούσα να είμαι πρωθυπουργός και μόνο για το φαγητό. Εντάξει, αυτό είναι άλλο. Μπορούμε να πάμε με τέτοιο. Πώς το λένε, με τέτοιο κριτήριο, ας πούμε. Να μας κάνουν μια audition και να. Ούτως ή άλλως είπαμε ότι οι επόμενες εκλογές θα πρέπει να γίνουν είτε με hashtag. Όπως είχαμε τώρα το. Αυτό το κούπο, το NBA Vote. Όπου διάβαζα ένα πολύ ωραίο που λέει: είναι η πρώτη φορά που οι Έλληνες ψηφίζανε με λογική. Σωστά και με λογική. Ένα αυτό και ένα δεύτερο, ίσως να είναι ένα. Ένα παιχνίδι στυλ αυτά που μας αρέσουν, The Voice, Rising Star και ιστορίες. Δεν έχω δει τίποτα. Ναι, αλλά έχω ενθουσιαστεί τόσο πολύ που υπάρχουν τόσα παιχνίδια. Ναι. Και έχουμε. Αρχίζει και το Star Academy με. Κι άλλο έχει, πάρα. Η οποία ήταν η Βίσκη ο Καρβέλα. Αλήθεια, μέσα εκεί. Στο Έψιλον. Γουστάρω. Βίσκη και Καρβέλα, αυτό θα παρακολουθήσουμε. Ναι. Να δούμε το. Μας ταιριάζει. Έτσι, εννοείται. Εμείς τα μισά τραγούδια του Καρβέλα ερμηνεύουμε ούτω ή άλλω στα live. Και τα άλλα μισά τη Βίσκη. Έτσι. 2-31-0-2-7-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνία, FM και νό μηνυματάκια. Αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στο Facebook μας κάνετε τα like σας και επικοινωνούμε και μέσω διαδικτύου. Σήμερα 23 του Γενάρη, γενέθλια λίγοι έχουν έτσι. Ναΐμ Σουλεϊμάνογλου, ιστορικός, ο πρώην Σουλεϊμάνοβ δεν ήταν, βούλγαρος αθλητής που μεταπήδησε στην τουρκική εθνική ομάδα, θρύλος της Άρσης Βαρών, βεβαίως, με 3 χρυσά ολυμπιακά μετάλλια, το 88, το 92 και το 96. Ο Ηρακλής Τσέπης, όπως τον λέγανε. Και είναι ο μοναδικός προς το παρόν αθλητής Άρσης Βαρών που έχει καταφέρει να σηκώσει 2,5 φορές το βάρος του στην κίνηση του Αρασέ και ένας εκ των 7 αθλητών που σήκωσαν 3 φορές το βάρος του στην κίνηση του Επολέ Ζετέ. Χρόνια πολλά και στον Άριαν Κόμαζετς, γεννηθής από το 67 του Σουλεϊμάνογλου, το 70 Άριαν Κόμαζετς. Ο μοναδικός ξένος παίχτης, ο Άριαν Κόμαζετς, ο οποίος φόρεσε τις 3 τις φανέλες των 3 μεγάλων ομάδων της Αθήνας. Το έχει πράξει αυτό. Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ έχει στην παίξει. Στην ΑΕΚ δεν τον θυμάμαι. Εγώ δεν το θυμάμαι. Η αλήθεια είναι και εγώ δεν το θυμάμαι. Τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό το θυμάμαι. Εννοείται. 1992-93 στον Παναθηναϊκό, 1998-99 στον Ολυμπιακό και το 2001 έπαιξε. Το τέλος της καριέρας. Ναι, έπαιξε στην ΑΕΚ. Μάλλον για το μισό τη σεζόν, δεν το θυμάμαι. Είχε βγει σαν ο διάδοχος του Ντράζεν Πέτροβιτς. Βέβαια οι πολλοί τραυματισμοί δεν τον επέτρεψαν να κάνει την τεράστια καριέρα που τον περιμένα. Πήγε όμως και λίγο NBA. Η Vancouver Grizzlies έπαιξε με πάρα πολλούς λίγους. Με πολύ λίγους τίτλους στην καριέρα του. Μόλις 3. Ένα κύπελο Ελλάδος με τον Παναθηναϊκό, ένα κύπελο Ιταλίας και ένα κύπελο Κροατίας. Με τη Βαρέζε. Ναι. Το κύπελο Ιταλίας και με την ΚΚ Ζάγκρεπ. Ζαντάρ. Έτσι. Χρόνια πολλά πάντως αυτές τις αθλητικές
προσωπικό, στο 84 γεννήθηκε και ο Άριεν Ρόμπεν. Παίζει ακόμα ο Ρόμπεν, ε. Νομίζω, ναι. Στην Μπάγκερ δεν είναι εδώ και τον αφήσαμε να μην τον ξεχάσαμε. Πάμε πολλά λοιπόν και σε όλους όσους έχουν γενέθλια, τους ανώνυμους εδώ. Παλιά βλέπαμε πολύ Αρσιβάρο. Είχαμε γίνει ειδικοί, ξέρω. Καλά, τότε με Ιακώβου και με αυτά. Ξέρετε τι πρέπει να φας, ότι τους ζυγίζουν άμα φας μπανάνα. Είναι πολλά γραμμάρια, δεν πρέπει να πίνεις πολλά υγρά και τέτοια γιατί σε ζυγίζουν. Εμείς εκεί Σταυρού πολύ έχουμε και το σπίτι της Άρσης Βαρών. Εσείς εκεί στη Σταυρού πολύ έχετε τα πάντα. Τα πάντα, παιδί μου, το Άρση Βαρών από εμάς. Το Άρση Μπούρτζη και Λουλάζης Βαρών επίσης. Και ο Σεργέι Μπέλοφ, μεγάλη δόξα του ρωσικού μπάσκετ. Για τους παλαιότερους, έτσι, εμείς δεν τα προλάβαμε. Εσείς, τα συγκεκριμένα. Εσείς, ναι, εμείς, παιδί μου, δεν τα προλάβαμε. Αυτά τα... απλά τα είδαμε να παίζουνε. Σε άλλα ιστορικά γεγονότα, έτσι, δεν είχαμε κάτι το συγκλονιστικό. 23, τώρα του Γενάρη, Δευτέρα, δεν γίνανε πολλά. Το 1996 η Ελλάδα υποβάλλει επίσημα στη Λοζάνη υποψηφιότητα για τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 με πρόεδρο της Επιτροπής Διεκδίκησης. Την κυρία Γιάννη Αγγελοπούλου. Έτσι, έτσι. Στην επόμενη φορά που θα πάμε να διεκδικήσουμε Ολυμπιακούς Αγώνες, νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε εσένα. Κυρία Κατερίνα Βουγιούκα. Εγώ δεν θα έχω κανένα. Γιατί ξέρεις και τα γεύματα που θα το διαχειριστείς. Για το ότι είχαν φαγωθεί να κάνουν τους Ολυμπιακούς. Το 1996 είχαμε χάσει. Όλο το story είχε ξεκινήσει με την υποψηφιότητα για την διοργάνωση 96 της εκατονταετίας, οι οποίοι πήγαν στην Ατλάντα, αλλά καπάκια ξανά με σημίτι. Θέλαμε πάλι. Κάναμε την Ελλάδα και φεσοδίκαμε με... εξαιρετικά. Εξαιρετικά. Πολύ ωραία. Εξαιρετικές επιλογές αυτή. Βέβαια. Τότε βέβαια όταν έβγαινες και έλεγες, αν έλεγες... Αν ήσουν κατά των Ολυμπιακών, ναι, όλοι πέφτανα σε φάση. Ναι, αν θέλει να και τέτοια, αυτό η Ελλάδα που προοδεύει και αυτά. Και ιστορίες ελάχιστη που διαμαρτυρόταν στο περιθώριο και κάποιοι φιλαθλοί ταυτόχρονα. Μετά τα είδαμε τα παρεπόμενα. Τα ζούμε, δεν τα είδαμε. Τα είδαμε και τα ζούμε, βεβαίως. Λοιπόν, αθλητική δραστηριότητα κιόλας στο Σαββατοκύριακο. Το παρακαλώ. Έτσι, να ανοίξει εδώ τι ταυτότητες, τι ατζέντες, γιατί ο κόσμος ενδιαφέρεται να μάθει. Με τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται σήμερα σε 7.30 απέναντι στα Γιάννενα, με ερωτηματικό αποτελεί η κατάσταση του γηπέδου. Όλοι ανησυχούν. Νομίζω ότι η κατάσταση του γηπέδου των σημάδων είναι πάντα ένα ερωτηματικό. Πάντα είναι. Πώς θα καταφέρουν και δεν έχουν ποτέ χορτάρει καλό. Αυτό που λες, θα έχει βρέξει, δεν θα έχει βρέξει. Ήταν και αυτό από τον ΠΑΟΚ την προηγούμενη αγωνιστική. Θα έχει κάτι τρύπες στη μέση. Για να γίνει το ματς, πετάξανε πάνω χώμα και έγινε ένα πράγμα. Ένα χάλια. Ένα χωράφι. Αλλά νομίζω δεν έχουμε δει ποτέ ζωσημάδες και καλό αγωνιστικό χώρο. Πάνω αυτά τριάρι-τεσάρι, όπως είπα στο ξεκίνημα, μια χαρά μπαίνουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν ήταν πάρα πολύ παραγωγική η αγωνιστική. Δεν ήταν. Είχε μόνο 12 γκολ. Μόνης. Ναι. Μας έπιασαν τα κρύα, Κατερίνα μου. Δεν ξέρω. Τα παιδιά είχαν προβλήματα. Δύσκολα, μωρέ. Τώρα 22 του Γενάρη να παίζεις μπαλίτσα. Τώρα να σιγά καλέ. Γιατί άρρωστη είσαι. Όχι, μου ήρθε να δείξω. Βίξε. Λοιπόν. Ηρακλής Βέρεια 1-1. 1-1 Ηρακλής Βέρεια, μάλιστα. Το πιάσαμε. Το πιάσαμε. Το παίξαμε γκολ αυτό. Το πιάσαμε. Γκολ το παίξαμε. Εδώ βλέπω ότι στα αποτελέσματα, στα προγνωστικά που δώσαμε, εννοείται το έχασα εγώ. Το έπαιξα 1-0 στα τέτοια του Λίπερο. Μετά άλλαξε τη γνώμη μου. Μετά το σκέφτηκε καλύτερα. Ναι, Σάββατο μεσημέρι έχω άλλη οπτική στα πράγματα. 1-1 το έδωσε όμως η Έλενα που ήταν την Παρασκευή εδώ. Τόσο μια χαρά μπορεί να τα έχει πιάσει κιόλα. 1-1 τα πράγματα πολύ δύσκολα πλέον για τον Ηρακλή. Τα πράγματα πολύ δύσκολα ήταν ούτως ή άλλως. Μην κοροϊδευόμαστε. Αυτό το πράγμα. Πανιόνιος Πανετολικός, ναι. 2-0. 2-0. Με 9 corner, αν είναι δυνατόν. 9 over δηλαδή, παίξαμε, κοίτα το μοναδικό. Over 9 corner και να χάνεις με 9. Βγάλ το ρε, θα πέραμε με μισό ευρώ, 45 ολάκερα ευρά να πούμε. Γιατί παίζουμε τέτοια συγκλονιστικά στιγμή. Τρέμπουμε μισό ευρώ και μετά κλαίμε. Παίζει να το είπα το βράδυ σε όλους, όποιον έβλεπα στο live. Ναι, το πρόσεξα. Τους έλεγα άλλους, αχ, τι έπαθε, έχασα τα λεφτάκια μου. Έχασα, όλοι ήταν έτσι συγκλονιστικά. Εν τω μεταξύ μας τους λες όλοι, παίρνουν ένα ύφος... Σε λυπούνται, ναι, τι κακό σε βρήκε και τέτοια, από τους πεις έχασα στο στοίχημα για ένα μάτς. Ναι, βέβαια δεν τους μετά τους λες ότι έχασε 45 ευρώ, σε λυπούνται ακόμα παραπάνω. Ναι. Γιατί λένε δεν τα είχε. Έτσι, αυτό μετά τους λες βέβαια ότι έπαιξε μισό ευρώ και λένε άντε βρε σάχνα, φυσικοπήγε από εδώ. Αυτό που λες ότι έχασα 1000 ευρώ. Έτσι, ναι. Σε ακούει άλλος και λέει πω 1000 ευρώ. Ο καημένο του τέτοιο, δεν τα έπαιζε σε 1 ευρώ και έχασα 1000 ευρώ, σου λέει. Καλημέρα στην γραμμούλα. Εγώ. Εσύ. Καλημέρα, τι κάνετε. Καλώς τον. Νωρίς.
Έχει οριστιάδα μπιτς. Αρέσεις. Εξαιρετικά. Ναι, ναι, εξαιρετικότατα. Για όλη την εβδομάδα. Ξεκινάει. Εβδομάδα. Ναι. Από δράμα θα πάρει το έργο μέχρι επάνω και επιστροφή. Παρασκευή. Εντάξει. Τι να κάνεις. Τι κάνετε. Καλά είμαστε. Εσύ. Μπράβο. Ωραία είναι. Και εγώ βλέπω μπροστά μου τώρα έτσι. Αυτό το είναι μια γραμμή άσπρη που πάει έτσι να ξημερώσει, πάει να βγει, ας πούμε. Καλύτερη ώρα της ημέρας είναι. Ναι. Τώρα το παρατήρησα γιατί λέω, ποιες στην αρχή κοιτάζω, λέω, όχι, επειδή δεν είναι τόσο ψηλά. Οπότε είναι αυτό το πάει έτσι να σιγά σιγά να σηκωθεί. Και ακούς και λόγω επειδή, πόσο ειδηλιακά, παιδί μου. Έτσι, τι κάνετε εσείς, παιδιά. Καλά είμαστε, προσπαθούμε να συμμαζευτούμε λίγο. Κλασικά. Κάτι τώρα άκουσα, κάτι λέγατε για στοίχημα, κάτι. Ναι, έπαιξα ένα στοίχημα, έκανα 95 απόδοση και έχασα για ένα κόρνο του Πανιωνίου εδώ και καταργιόμαστε τον Πανιώνιο. Που δεν έχω πιάσει στοίχημα ποτέ ζωή μου, δεν με έχω πιάσει 5 φορές. Και πόσα χρήματα θα έπαιρνες? 45 ευρώ, γιατί έπαιξα μισό ευρώ. Έτσι. Και εγώ τα ίδια. Και εγώ έπαιξα κάτι over, είχα να παίξω στοίχημα κάτι χρόνια, ας πούμε. Και το Σαββάτο ήταν έτσι να είχα ένα ραντεβού για φυσιοθεραπεία και λέω, είχε πέρα προπόλο, ας παίξω ρε παιδί. Του λέω, ρε φίλε, πώς παίζετε, του λέω, γιατί του λέω, αυτά τα συστήματα, μου λέει, πες τι θες να παίξεις. Έτσι και... Ναι, λέω, βάλε όλα τα over και λοιπά, λέω, έτσι, αυτά που θέλω εδώ, βάλε τα όλα over. Δεν πιάσαμε τίποτα, έτσι, δεν βγήκε. Όλα άντε. 12 γκολ μήκα στην αγωνιστική. Ναι, αλλά είναι και αυτό και λοιπά, πω, ρε, τι χρήματα θα έπαιρνα, ξέρω εγώ, κατεβάζει ο άλλος, βάζει καμιά 15 παιχνίδια, ας πούμε. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει αυτό που είπες, ότι άμα πας στο Πρεποτζήρικο και το πεις, δεν ξέρω πώς παίζεται, σε κοιτάνε πολύ παράξενα. Εν τω μεταξύ, σε κοιτάει παράξενα και θα λέει, θα έχει πλάκα ο Μπίπιπ να κερδίσει τώρα, μα θελάνει όλοι. Ήρθαν όλοι άσχετοι τώρα εδώ πέρα, σε κοιτάει, λες και είσαι, τι να σου πω, ασφαλίτης. Δεν ξέρω πώς παίζεται. Εντάξει, τώρα, δεν ξέρω, παιδιά, τώρα να σου πω την αλήθεια, έχω να παίξω, είχα να παίξω στον... Παλιά έπαιζα, παιδί μου, μέσω ίντερνετ πριν από καμιά πενταετία, τετραετία, ίσως και λίγο παραπάνω. Μετά στα μάτια, γιατί σε κουράζει κιόλας αυτό, δηλαδή... Να χάνεις. Όχι, δεν είναι μόνο να χάνεις, είσαι κάτι και να κερδίζεις με την έννοια ότι πότε δεν είσαι κερδισμένος, ρε παιδιά. Καλά, τώρα είμαστε ρεαλιστές τώρα. Απλά ξεγελιέσαι. Να περνάει η ώρα, δηλαδή, γι' αυτό παίζεις. Μπράβο, ναι, παίζεις, παιδί μου, 5 ευρώ, θα πάρεις 15, θα βάλεις την άλλη φορά 15, θα τα χάσεις, θα ξαναβάλεις, θα πάρεις, είναι ένα... Εμείς παίζουμε έτσι για τη χαρά του αθλήματος. Για το εφαγωνίζεσαι. Ναι, αυτό, δεν το συζητώ. Κάτι κάνουμε πλούσιες εταιρείες. Και εμείς παλιά όταν παίζαμε καθόμασταν να λέγαμε, όπα, ποιος έχει καλά, η Κατερίνα έχει καλές προβλέψεις. Η Κατερίνα, δηλαδή πες μας ξέρω εγώ τι βλέπεις, ας πούμε, έλεγε η Άλεξ, εγώ 4 χι, βγαίναν τα 3, εγώ, η Κατερίνα γκουρού του στοιχή μας. Μα είναι, μα πιάνει, αλλά αυτά που πιάνει τα παίζει κρυφά από όλους. Κάθε τσίκι τσίκι στο κινητό νομίζω. Τώρα ότι το καινούριο που είναι το NBA. Μουγιούκα τέτοια είσαι. Το καινούριο είναι το NBA. Μουγιούκα μην αλλάζεις κουβέντα, τέτοια είσαι. Τέτοια είμαι. Τέτοια είναι, τι νομίζεις. Ναι, εννοείται ότι είμαι τέτοια. Τη βλέπεις εκεί με το κινητό τσουκου τσουκου, λέει θα μιλάει με κανένα γόριο. Τι να σου πω. Με τους γόριους. Και κάθε εκεί είναι στο live και χτυπιέται. Κανονικά. Με τους γόριους μιλάω. Σταματάει και λέει, 20 ευρουλάκια. Τι να πω, πότε, να τώρα μόλις. Λέει τι να παραγγείλουμε, μισό λεπτό να βγάλω ένα κοσάρικο, να παραγγείλουμε ρε παιδί μου, να πάρουμε ένα ποτάκι. Προχτές την Πέμπτη δεν έπαιζα live όταν ήμασταν. Και στο live μου παίζει να έπαιζες live. Όχι, ο live σου δεν έπαιξε. Εντάξει, πάει καλά. Γιατί ακούστε ρε παιδιά, και την έχει και στην εκπομπή, έτσι. Μπράβο ρε Μπάμπη, ήρωας. Κοίταξε, παίζει αυτή μετά τη λέω βάλε και στο τυχίτσι, δεν της έχω δώσει καθόλου λεφτά. Παίζει και λέω όλες κερδίζω να τα πάρεις. Όλα μαζί. Δεν θα πάρω φράγκο. Να πιάσουν τόπο. Καλά, εντάξει, το θέμα είναι ποτέ δεν κερδίζεις, έτσι. Ναι, εντάξει. Με την έννοια, ότι όταν πεις τον άλλον παίξε και για μένα, δεν υπάρχει περίπτωση αυτό. Ή ότι παίξει εσύ, πάρε και 10 ευρώ και βάλε και για μένα. Δεν κερδίζουμε τίποτα. Το προχτεσινό του πραγματικά το στεναχωρέθηκε. Στεναχωρέθηκα πολύ. Ήταν ωραίο σύστημα, ήταν μελετημένο. Θα σας πω όλο τι έχασα, έτσι εδώ, για να ξορκιστούν και κάποιοι. Έπαιξε over 9 corner τον Πανιώνιο. Ήρθε 9 κόρνερ. 9, και βγήκαν 9. Εμείς θέλαμε over 9. Over 9. Αυτό 10, χάσαμε. 10 και πάνω, ναι. Χι τον Ηρακλή ημίχρονο. Όχι, γκολ τον Ηρακλή με την Βέρεια που κανείς δεν πίστευε ότι θα μπει γκολ σε αυτό το μάτσο. Αλλά εγώ είχα δύο ορατικότητα. Μέσα σε 10 λεπτά πήγανε 2 το τέρματα. Χι ημίχρονο τον Όφη. Δεν θυμάμαι. Χι ημίχρονο τον Ολυμπιακό. Βέβαια. Και νίκη τον Τρικάλων στο μπάσκετ. Γιατί ξέρουμε και μπάσκετ και βλέπουμε πλέον. Ξέραμε ότι αυτό σου άρεσε. Που κέρδισε τον Άρη. Ναι, γιατί είδαμε προχθές το μάτσο με του Skyliners. Επειδή βλέπουμε που μα έχει κάνει σαν τα μούτρα τη βουλιά και βλέπουμε μπάσκετ. Και αναγκαστικά πιάνουμε και στο στίχημα.
δυστύχημα. Γιατί είδαμε την τραγική εμφάνιση του Άρη με τις Skyliners και είδα ότι τις ελλείψεις, mm-hmm. ότι θα πάει έτσι το έργο. Ότι είναι πολύ προβληματικός ο Άρης αν δεν ενισχυθεί. Είναι. Πήρε κάποιους παίκτες. Δυσκολάκι είναι το πράγμα πάντως. Χωρίς ψηλούς, χωρίς τίποτα. Γκούρου, αλλά τι να το κάνεις, μπράβο. Εντάξει, ήταν έξι τα κόρνερ στον Πανιόνιο. Κοίταξε τώρα, όταν κάνεις, να σου λέω κάτι, όταν κάνεις ένα τέτοιο συνδυασμό, έτσι, μην είσαι τόσο γύφτος. Βάλε 2-3 ευρώ παραπάνω και παίξε και με ένα λάθος, για να πάρεις τα λεφτά σου. Τι λες, 2-3 ευρώ, θα κλαίγαμε, μισό ευρώ. Μισό ευρώ και κλαίμε. Γιατί δεν μπορείς να βάλεις λιγότερο. Γι' αυτό απάντησα. Τι άτιμο είσαι. Τέλος πάντων, παιδιά, να είσαι καλά, καλημέρα. Καλημέρα, φίλια. Καλό δρόμο, τσάω, τσάω. Εν τω μεταξύ ήταν 6 τα κόρνερ από το 60. Ας μου το λες. Εγώ περίμενα ότι το είχα κάνει φαντασία ότι θα έρθεις εκεί, θα μου πεις. Πάρε και 45. Πάρε και 45 βρουλάκια να πούμε μπάμπι να πούμε. Γιατί είσαι λεβέντη. Σε εσύ να πούμε, γιατί εσύ. Δεν πειράζει. Εδώ πίσω ότι αυτό που χαρακτηρίζει τον Έλληνα είναι αυτό το παρολίγο. Το παρολίγο. Δηλαδή όλοι είναι αυτό για την τάτια, να την τάτια χάσαμε για το τάτια. Και εγώ χτες έπαιξε ένα ωραίο στοίχημα. Όλοι. Από το πρώτο υπήρξε το βήθημα. Πρώτο παιχνίδι που έγινε στις 3 έχασε. Πάντα έτσι και εμείς παίζουμε Σαββατοκύριακο, ξεκινάμε. Να παίξουμε τα μάτια του Σαββάτου, τα χάνουμε από το πρώτο και δεν ασχολούμαστε μετά τίποτα. Γιατί άμα τα πάρουμε, όντως, να τα σπρώξουμε για την επόμενη μέρα. Να ξέρεις να βλέπεις τα ματσάκια, ρε παιδί. Υπάρχει αυτό κίνηση. Είναι. Έτσι κάναμε και το καλοκαίρι που παίζαμε για να βλέπουμε τα ματσάκια και ήταν σαν να πληρώνουμε εισιτήριο στο γήπεδο. Αυτό. Τη συνδρομή μας. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Εδώ στο λόγο επειδή της Δευτέρας είμαστε στο πανόραμα της αγωνιστικής. Άκου να δεις τώρα τι έχει γίνει. Τι δώσαμε τον Πανιόνιο. 2-0. Λοιπόν, εγώ το είχα δώσει 1-0. Η Έλενα το έδωσε 2-0. Έχει πιάσει 2-2 σκορ μέχρι στιγμής. Θα τρελαθώ. Θα παίρνουμε την Έλενα. Θα παίρνουμε την απέξω. Μα τα κορίτσια και ξέρουν τα καλύτερα. Εννοείται έτσι. Μπαμ, μπαμ, της έλεγα εδώ τα έλεγε. Πού ξέρει το λεφτό αυτό για παρακάτω. Ολυμπιακός Ξάνθη 2-0. Τα λες σωστά, μήπως δεν τα λες σωστά. Τα βλέπω από το Σέντι Σούπερ Λίγκ. Περίμενε, περίμενε. Όχι, θα τα λες, άκου να σου πω. Δεν θα τα βλέπω. Εσύ θα τα λες από εδώ που τα βλέπω, ναι, ναι. Όχι από όπου θέλεις. Λοιπόν, άκου να δεις. Όχι, έτσι πως τα βγάλαμε, ρε παιδί μου. Τα βγάλαμε με τη σειρά όπως αγωνίζω. Ηρακλής, ναι. Αυτό. Σωστά, καλά τα λες, μωρέ. Ναι. Με πόσο έληξε το τέτοιο. 2-0. 2-0. Ολυμπιακός Ξάνθη 2-0. Εντάξει. Το έδωσε 2-1 η Έλενα. Με κοιτάζει όλο πορεί. Ναι, όχι, όχι. Νόμιζα ότι πει 2-1 και λέω να έχει πιάσει 3-3 σκόρα. Θα χαζέψουμε το Σάββατο. Το βρήκε και αυτό. Έχει 3-3 σαν αποτελέσματα. Το βρήκαμε νέο γκουρού του στοίχημα. Εγώ το έδωσα 1-1. Δεν με εκτρομάρα μου θα γίνει εδώ. Το είδα. Εγώ το έργο. Μπράβο. Ναι. ΑΕΚ Αστέρας 2-0. ΑΕΚ Αστέρας 2-0. Εγώ το έδωσα 2-1. Η Έλενα το έδωσε 1-1. Το χαριστό πουλάκι μου. Επέστρεψε στις καλές εμφανίσεις με Μανόλο Χιμένεδε στον πάγκο του Εμπούτο. Η ΑΕΚ δύο τέρματα άνετα επικράτησε επί του Αστέρα Τρίπολης. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να. Δεν μου λες. Παρακαλώ. Δεν κερδίζεις καμιά φρέση. Ποτέ. Το ξέρεις γιατί. Γιατί. Εδώ οι Ελβετοί έχουν μια παροιμία και λένε... Ναι. Να το πω στα ελβετικά πρώτα κύπελλα. Έτσι, έτσι, αυτό μπράβο. Θα το ζητούσα κιόλας, για πες το. Ναι. Το ντουμ είμερ χαν τεντρεκλουκ. Ότι ο χαζός δεν έχει ποτέ καμία τύχη. Αυτό, πού το ξέρει. Όχι. Οι χαζοί έχουν πάντοτε τύχη. Εγώ δεν έχω όμως. Δεν είπες κάνει πλουκ. Αλλά εσύ δεν είσαι χαζός, αυτό είναι το πρόβλημα. Μα είμαι μάλλον, αλλά ξαναπέστε να λίγο στα γερμανικά. Όχι, δεν είσαι χαζός. Στα λεβετικά. Δεν είσαι χαζός, γι' αυτό δεν κερδίζεις. Γι' αυτό δεν κερδίζεις. Γι' αυτό με έπαιξες μισό ευρώ. Κατάλαβες. Γιατί δεν έχω άλλα. Ξανύχθηκες. Μισό ευρώ, ξέρεις πόσα χρόνια στη Βουλιούκα. Θα με στείλει εδώ μπράβους. Θα με στείλει εκεί τα τσακαλάκια να με κυνηγάνε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλέ, ξέρεις γερμανικά. Πώς την είπε την παροιμία και παίζεις εδώ. Doom. Ναι. Hat keine, όχι, hat immer keine Glück. Μαρέ, Doom keine keine Glück. Doom keine 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 Glück. Ωραίο. Θα το λέμε εδώ, θα ξεκινάμε το λόγο επειδή. Και τι σημαίνει, είπαμε αυτό, ότι ο χαζός δεν έχει. Δεν χάνει. Δεν έχει, είναι τυχερός. Τυχερός, ο χαζός είναι τυχερός. Στην περίπτωσή μας όμως, πέσαμε έξω οι φίλοι μας Γερμανοί, δεν μπορείς να προβλέψουν. Μας. Ναι, μας. Λοιπόν, Λάρισα Πλατανιάς. Λάρισα Πλατανιάς. 0-0. Πρέπει να τα λέει τόσο βαρετό. Το πιάσε. 0-0. Έχει βρει τρία σκορ μέχρι στιγμής.
0-0, εγώ το έδωσα 1-0. Πλάρη, απλά τα νοιάζει, εντάξει, δεν βλέπει. Δεν βλέπει. Και στοίχημα να είχα παίξει. Δεν θα το βλέπεις. Όχι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Με ντου που του Αλέξη Κούγια εκεί στα αποδυτήρια στη συνέντευξη τύπου άρχισε. Μετά τα διάβασα. Τον Παράσχο ή στο ομάδα του συστήματο και αυτά και εκεί και το άλλο. Εντάξει, Αλέξη. Αρχίζω και τρομάζω με τις προβλέψεις, βέβαια τις έλεγες εδώ πέρα. Λέβα 200 τρόμητος, 1-1. 0-1 το δώσω εδώ, 0-0 εγώ, πάλι καλά, ουφ. Και Κέρκυρα Παναθηναϊκός, 1-1. Κέρκυρα Παναθηναϊκός, το δώσα εγώ, 0-0, νατός ο Μάστορας. Και 0-2 μας το δώσω εδώ η Έλενα. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος για ακόμη ένα παιχνίδι δεν κατάφερε να φτάσει στη νίκη. Ο Μαρίνος Σουζουνίδης είπε ότι δεν είναι τυχαίο το ότι ο Παναθηναϊκός έχει μόνο 2 νίκες. Μόνο 2 νίκες εκτός έδρας έχει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος δεν μπορεί να βρει. Καλά, βέβαια, βέβαια, χθες αυτήν την ομάδα. Μέσα μαρινάκιδες, κάτι τέτοια, κάτι αυτό. Και λες, δηλαδή, αυτό δεν είναι Παναθηναϊκός αυτό το πράγμα το οποίο. Ένα μπέρκ να ταλαιπωρείται, να μην έχει καμία όρεξη να αγωνιστεί. Παρ' όλα αυτά, νομίζω σκοράρε χθες. Πρέπει να σκοράρει και να έγινε. Όχι, πρέπει, το έκανε, το έπραξε και έγινε ο 10ος σκόρερ στην ιστορία της ομάδος. Στην ιστορία του Παναθηναϊκού, 10ος σκόρερ. Αλλά τον βλέπεις έτσι να ταλαιπωρείται, να μην αυτό, να μην καμία διάθεση. Γενικά δεν είναι Παναθηναϊκός αυτό, ρε παιδί μου, όπως το έχουμε συνηθίσει να το. Δεν μου αρέσει, δεν μου αρέσει καθόλου. Δηλαδή, να τον αλλάξουμε. Δεν είναι κάτι να δεις, ας πούμε, να την 7,5 ώρα τώρα Κυριακή, αυτό βαριέσαι το ένα τ' άλλο. Κάθεσαι και. Είναι που εγώ κοιμήθηκα. Ναι, καλά, έχεις κοιμηθεί στο δευτερόλεπτο, δεν το συζητάμε. Οι άλλοι 10. Έφτασε το Χαραλαμπίδι με 57 τέρματα, Λουκανίδης 59, Γουχού 60. Πολύ ψηλά ο Γουχού στους κορυφαίους σκόρ του Παναθηναϊκού. Λιμπερόπουλος 72, Πάπα Εμμανουήλ 79, Ελευθεράκης 85, Σαραβάκος 128, Θωμάζος 134, Αντωνιάδης 180 γκολ και Βαζέχα 244. Δεν πρόκειται να τον ξεπεράσει ποτέ κανένας, δεν υπάρχει περίπτωση. Το Βαζέχα φίλος είναι Βαρτζίχα, είναι αλλιώς. Βαζέχα εμείς το λέμε από μόνοι μας. Και σήμερα, όπως προείπαμε, αγωνίζεται ο ΠΑΟΚ απέναντι στα Γιάννενα στις 7.30 στους Ζωσιμάδες. Χωρίς Πρίγιοβιτς, περιμένουν όλοι να τον δουν, αλλά ακόμη δεν είναι σε θέση να ντεμπουτάρει με την ομάδα του Δικεφάλου. Ίσως το επόμενο Σαββατοκύριακο που η ομάδα με ποιον αγωνίζεται ο ΠΑΟΚ την επόμενη αγωνιστική. Παίζει. Ναι, θα τον βρούμε. ΠΑΟΚ είναι εκτός με τον Πανετολικό. Α, παίζει εκτός για την επόμενη αγωνιστική. Μήπως είναι κανένα κύπελο αυτό. Το Πανετολικό δεν έπαιξε το κύπελο. Νομίζω ότι παίζει και ο ΠΑΟΚ εμβόλυμη την Τετάρτη, όπως και ο Ηρακλής. Με τη Λάρισα, μάλιστα. Κύπελο πότε έχει, τη μεθεπόμενη. Εντάξει, όχι, νομίζω ότι την Τετάρτη πρέπει να έχει κύπελο. Την Πέμπτη, μου αρέσει που τα ψάχνουμε, δεν ξέρουμε τίποτα. Ο μόνο Ηρακλής παίζει. 25 πρώτου, Βέρεια Ηρακλής είναι το. Είναι το Άρης Ολυμπιακός την Τετάρτη. Ναι, έχουμε κυπελάκι. Ήταν εξαναβολής. Α, το εξαναβολής έχουμε, μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, βαθμολογία. Πού σε αποστόλη να μα πει βαθμολογίες. Λοιπόν, πρώτος Ολυμπιακός με 42. 42. Είναι Πανιόνιος και Ξάνθη με 31. 11 βαθμούς. Γλεντάει σήμερα ο Γαύρος στο πρωτοσελίδο του που έχει βάλει κάτι πιτσιρίκια και λέει και με τους μπέμπιδες, λέει, θα σας γλεντάμε και θα σας κερδάμε. Δίκιο έχουν. Και δικαίως, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν είναι ψέματα. Mm-hmm. Παναθηναϊκός 30. Ναι. ΑΕΚ ΠΑΣ Γιάννενα 25. Mm-hmm. Ο ΠΑΟΚ με ένα αγώνα λιγότερο. Δύο αγώνες λιγότερο ο ΠΑΟΚ. Δύο. Το ξεχνάς από την καρδιά. Γιατί τα ξεχνάς, Βουγγιούκα, επειδή σου συμφέρει, Αν μη τι άλλο. Ο ΠΑΟΚ με 23. Ναι. Πλατανιάς Ατρόμητος 22. Αστέρας Τρίπολης και Πανετολικός 19. Η Κέρκυρα 17. Λάρισα 15. Βέρεια και Λεβαδιακός 13 και ο Ηρακλής τελευταίος με 8 βαθμούς. Ηρακλής τελευταίος με όλα αυτά όσα προείπαμε. Είπαμε το δυσκολότερο κομμάτι δεν είναι τόσο το αγωνιστικό τους ή άλλως ο κόσμος έχει μάθει από αγωνιστικές πίκρες. Αλλά είναι ότι όχι απλά δεν υπάρχει μέλλον. Τα πράγματα είναι ούτε καν οριακά, έχουν ξεπεράσει τα οριακά διότι δεν υπάρχει επόμενη μέρα. Και δεν είναι μόνο το αγωνιστικό. Δεν είναι ότι πέφτει ο Ηρακλής και θα ξανανεύει. Δεν έχει την υπομονή ο κόσμος να πάει στο γήπεδο με όλα αυτά που γίνονται. Ακριβώς. Δεν έχει το κουράγιο. Έχουμε προβλήματα. Είναι δύσκολο ότι και ακόμα και σε περίπτωση η ομάδα νομίζω αντιμετωπίζει και το φάσμα του να πέσει σε αεραστεχνικές κατηγορίες. Ναι.
πάτε απλά πάμε βιντεο εθνική, κατευθείαν φούντο. Ερασιτεχνικές, όχι γάμα και τα, αυτά έχουν καταργηθεί. Σου ξεκινάς από την πρώτη ερασιτεχνική, δεν ξέρω πώς είναι εκεί το τέτοιο. Τέλος πάντων, είναι ένα σενάριο το οποίο δεν θέλουμε να το σκεφτόμαστε. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κυριάκο. Καλημέρα και καλή εβδομάδα μας γράφει Άρχοντα τον FM. Μάλλον θα πάμε το μεσημέρι Γιάννενα για το μάτς. Τους ωραίους Δευτέρα Ζωάρα. Και γυρνάμε λέει το βράδυ με το διπλό μου. Κάνει και πρόσκληση να πάει για το ρεπορτάζ. Μακάρι φίλε μου Κυριάκη, αλλά εδώ υποχρεώσεις δεν μας επιτρέπουν. Έλα μωρέ τώρα, δεν έχω πάει ποτέ στη ζωή μου Γιάννενα. Δεν έχει τύχει ποτέ, ποτέ. Δεν μας έχουν καλέσει να επισκέπτουμε τις πόλεις με βάση τις τραγουδιστικές μας προσεγγίσεις. Καλέ, πήγε 7 η ώρα, χαμπάρι δεν πήραμε. Μην ειστάζεις, μην χασμουριέσαι. Είδες πως άμα μιλάς για τα αθλητικά, πως περνάει ναι, η ώρα. Ναι, περνάει η ώρα, ευχάριστα. Υπολογισμούς και ιστορίες. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι, μικρό διαφημιστικό. Και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, με τη δεύτερη ώρα του Λόγο Επειδή. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Λόγο Επειδή. Λίμπερο 107,4. Δεύτερη ώρα της εκπομπάρας μας. Διασχίζοντας τον αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Ακούγοντας Λόγο Επειδή. Το κλειδί Μαθίας μέχρι τις Ράχες Φθιώτιδος. Έχοντας τον πομποδέκτη της Seaway. Περνάμε εύκολα, ξεκούραστα, ηλεκτρονικά και φυσικά πολύ πιο φθηνά στους ελληνικούς ζωοδρόμους. Καθώς με τον πομποδέκτη της Seaway μπορείς να εξοικονομήσεις μέχρι και 80% φθηνότερα διελεύσεις για τα γιοταχή, έως και 22% φθηνότερα για φορτηγά και λεωφορεία, μέχρι και 11% συνολική έκπτωση για λεωφορεία και φορτηγά, έως και 90% φθηνότερα για τις μηχανές. Και μπορείς να αποκτήσεις τον πομποδέκτη της Seaway πολύ απλά, είτε πηγαίνοντας σε ένα από τα σημεία εξυπηρέτησης πελατών, είτε τηλεφωνώντας το 24 10 74 14 40, είτε συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική αίτηση που θα βρείτε στο site της Aegean Motorway.gr. Και ο πομποδέκτης σας αποστέλλεται τελώς δωρεάν στο χώρο που επιθυμείτε. Πρόσθετα, οι φίλοι ακροατές του Λίμπερο μαζί με τη θερμοσέρβις γεμίζουμε πετρέλαιο την κοινωνική δεξαμενή των ιδρυμάτων που έχουν ανάγκη. Γεμίσαμε τη δεξαμενή της μονάδας αυτιστικού ατόμου Ελπίδα με 500 λίτρα. Βοηθήστε μας εσείς οι ακροατές να συμπληρώσουμε και το υπόλοιπο. Και αυτό το πράτεται με κάθε παραγγελία πετρελαίου στο 23 10 68 52 16 ή χωρίς αστική χρέωση στο 811 44 000. Και για κάθε 200 λίτρα ένα ακόμη προσθέτουμε στην δεξαμενή μας. Γιατί όλοι μαζί μπορούμε, όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε. Μια κοινωνική προσφορά του Λίμπερο 107,4 και της Θερμοσέρβις, μια εταιρεία της Καΐσης Oil Group. 2-31-087 και 3 οχτάρια τηλέφωνα με την σταθμάρα μας. FM κενό μηνυματάκι αποστολή στο 54526, Λόγο Επειδή στο Facebook. Επικοινωνία και συμμετοχή πάνω απ' όλα και διάδραση. Μας στέλνετε και εσείς τα δικά σας τα ωραία, τα δημοσιεύουμε. Βάζουμε και ψηφοφορίες και πόλεμο. Έχουμε σήμερα μια καινούργια ψηφοφορία που θα ξεκινήσει από το Λόγο Επειδή. Δεν ανακοινώνουμε ποτέ τα αποτελέσματα, αλλά δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Εμείς το κάνουμε για τη χαρά της ψηφοφορίας. Για τον χειρότερο, το πιο εκνευριστικό πανηγυρισμό. Αυτό θα παίξουμε σήμερα μπαλίτσα που κάπτουμε σήμερα. Είναι το ντάμπ, ένα που βλέπουμε παντού, μια μάστιγα. Δεν αντέχω άλλο να βλέπω ποδοσφαιριστές να πανηγυρίζουν ντάμπ. Το άλλο είναι οι καρθούλες επίσης. Ναι, τώρα να βλέπεις τον άλλον το γάιδαρο. Τις καρθούλες. Δεν ξέρω αν έχεις κανένα άλλο πανηγυρισμό που σε. Όχι, εμένα οι καρθούλες. Καρθούλες. Θα ψηφίσει αυτούς τους δύο. Τώρα, αν έχετε να προτείνετε και κάποιον άλλον που έχετε δει μέσα στα γήπεδα κατά καιρούς, μπορείτε να μας τον θέσετε. Αυτοί είναι οι δύο πιο εκνευριστικοί για μας. Και θα τους τοποθετήσουμε στην διακριτική και όχι μόνο ευχέρεια του λαού. Τετάρτη έχει και κυπελάκι και ξαναβολή σε ματσάκι. Έχει απ' όλα, έχει το Βέρεια Ερακλής στις 5 και 4, αλλά έχουμε και κυπέλο. Τα μάτς που δεν γίνανε, ήταν να γίνουν επαναληπτικοί, αλλά θα γίνουν οι κανονικοί αγώνες. Η πρώτη, Ξάνθη Όφη. Την Τρίτη αγωνίζονται οι δύο ομάδες. Λεβαδιακός ΑΕΚ την Τετάρτη στις 3. Αστέρας Τρίπολης Τρίκαλα στις 5 και 4. Λαμία Ατρόμητος Αθηνός 5 και 4. Και στις 7.30 ο Άρης υποδέχεται τον Ολυμπιακό Πειραιός. Σε ένα πολύ σπουδαίο παιχνίδι για την ομάδα του Άρεως. Πέρασε νικηφόρα μέσα από τον Αχαρναϊκό. Γλίτωσε τα χειρότερα διότι ξεκίνησε δυνατά ο Άρης μόνο στο 20 λεπτό, ήταν περίπου 2-0. Μετά βέβαια λίγο κάτι επιστοφόρησε. Ισοφαρίστηκε στο τέλος του πρώτου χρόνου. Μείωσε ο Αχαρναϊκός. Μείωσε ο Αχαρναϊκός και το δεύτερο ημίχρονο του είχε πάρει όλο το κέντρο.
Το είδα. Εννοείται, αφού έβλεπα. Παιδί μου, έβλεπα παράλληλα. Ηρακλή και. Μπράβο. Και Άρη, εννοείται. Μα είμαστε εμείς τώρα φάνης εδώ της Football League, σε παρακαλώ. Τα αποτελέσματα λοιπόν, για πες, αυτό είναι δικό σου. Αυτό είναι δικό σου. Έτσι που το λες κάθε φορά, Μάρια. Ναι, εγώ δεν ξέρω από αυτό. Έχουμε δώσει αρμοδιότητες. Για να ξέρουμε με τι έχουμε να κάνουμε. Χαρναϊκός Άρης 1-2, Όφυλλα Μία 1-2. Με ανατροπή, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό δεν μπόρεσα να το δω. Στο 59 προηγήθηκε Όφη με τον Βούχο και στο Λαμία έκανε το 1-1 στο 65 με τον Τρούμτσα και με τον Όμο στο 73 πήρε μια πολύ σπουδαία νίκη μέσα στο Ηράκλειο. Πανσεραϊκός Πανθρακικός 0-0. Κουλουράκια. Πανλευσυνιακός Απόλλωνος Σμύρνης 1-3. Νικηφόρα. Όλα τα φαβορί περάσανε νικηφόρα. Πάνε και άλλος Αναγέννηση Καρδίτσας 1-0. Κισαμικός Χανιά 0-0. Εγινιακός Καλυθέα 1-2. Καλονί Τρίκαλα 0-2. Και Αγροτικός Αστέρας Σπάρτη 3-0. Με τον Αγροτικό να προελάβει να έχει καρφαλώσει την τέταρτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Και να έχει και ένα αγώνα λιγότερο. Υποδέχεται τον Άρη. Αυτό είναι το ξαναβολής που δεν ξέρουμε πότε θα πραγματοποιηθεί, γιατί και το πρόγραμμα είναι πολύ στιγμό. Οι ομάδες αγωνίζονται και για τα κύπελα, γι' αυτό δεν μπορούν να βρεθούν εμβόλυμες ημέρες. Απόλλων Σμύρνης πρώτος με 30 βαθμούς, Λαμία 28, Άρης 26, Αγροτικός 22, Όφη 21, Τρίκαλα 15, Πανηγιάλος 15, Πανσεραϊκός και Σπάρτη 14, Αχαρναϊκός 14 επίσης, Κισαμικός 13, Πανθρακικός 12, Καλυθέα 11, Χανιά 11, Εγινιακός 10. Η ζώνη του υποβασμού είναι αυτή, Καρδίτσα 9, Πανελευσυνιακός 6 και Καλονί 6. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το ωραίο θέμα άνοιξε με τους πανηγυρισμούς. Ωραίο θέμα τους πανηγυρισμούς. Εγώ τατίζω με αυτό που πηγαίνει στον πάγκο και πανηγυρίζει με το σταλεγάκια. Το σταλεγα εγώ. Εσύ μου το έπεισε να σκοράρω. Εσύ μου το έπεισε να σκοράρω. Εσύ. Θα σε αγκαλιάσω. Ναι, είναι κάποιο φροντιστή. Ναι, ο οποίο φυσικά σε κάθε μάτσα, τα τελευταία 30 μάτσα, που έχει πει του Κλάου για παράδειγμα, θα σκοράρει. Σε πιστεύω, θα σκοράρει. Κάποια στιγμή σκοράρει. Στα έλεγα εγώ, στα έλεγα. Τρέχει πανηγυρίζει του Κλάου μαζί του. Είδε που μου το έλεγε εσύ. Στα λέγα και στον πάγο. Ανοίγει και εσύ με τη σειρά σου ένα θέμα μέσα στο θέμα. Είναι πώ θα πανηγυρίσει ο Κλάου όταν σκοράρει το πρώτο του γκολ. Δεν ξέρει τι να κάνει. Θα ζητήσει ακύρωση. Εγώ πιστεύω ότι θα το πανηγυρίσει καν. Ναι, λες, θα κάνει κανένα σούτ, ας πούμε, στον εαυτό του κάπως έτσι, να κατεβάσει κεφάλι κάτω και να πει παιδιά, φίδα μακριά και θα πανηγυρίσω μόνος μου. Κάτι τέτοια. Ή μπορεί να δείξει την κερκίδα. Ο τέταρτος νούμερο ηλίθιος πανηγυρισμός. Δείχνει κάποιο την κερκίδα, στο άσχετο, ξέρεις. Κοιτάζει κάποιο την κερκίδα, θα και καλά να βλέπει κάποιο μάτι στην κερκίδα. Κολοκύθια. Ωραία. Η γυναίκα σου μπορεί στην εκείνη να μαγειρεύει, η μάνα σου έχει πάει για ύπνο, αλλά εσύ δείχνει την κερκίδα. Συμμεστήριζε κάπω έτσι. Έτσι και αυτό μπορεί να δείξει την κερκίδα. Και ψάχνουμε να βρούμε όλοι ποιο είναι αυτό στην κερκίδα μετά. Κάτι τέτοια, σε πώ με τρελαίνουν. Δηλαδή πρέπει να βγάλουμε ολόκληρο βιβλίο για αυτά. Ναι, καλά, ναι, πανηγυρισμοί. Εντάξει, η καρδούλα είναι νούμερο ένα. Νούμερο ένα. Πιο πολύ από τον Τάβ. Ναι. Το Τάβ είναι τώρα τελευταία, αλλά πηγαίνει και αυτό για να κατακτήσει την κορυφή με γοργούδου ρυθμού. Αλλά η καρδούλα, ναι, η καρδούλα είναι το νούμερο ένα. Και του Σφίχτερμαν, ας πούμε, εκεί του Ρονάλντο που κάθεται με τα πόδια του συγκαμμένα ανοιχτά. Ναι. Έτσι, και εκείνο είναι λίγο ναι. Τέτοιο. Ναι, αλλά αυτό είναι του Ρονάλντο, ρε παιδί μου. Τη αρέσει, δεν σ' αρέσει. Είναι ένα δικό του. Εμείς λέμε, ας πούμε, για πανηγυρικούς μου που του υιοθετούν. Κοίταξε, η καρδούλα, επειδή είναι παραδοσιακό και διαχρονικό. Έτσι, επί πολλά χρόνια την βλέπουμε αυτή την ανοησία στα γήπεδα. Οπότε νομίζω ότι δικαιωματικά μέχρι στιγμής κατέχει την πρώτη θέση. Αλλά και το άλλο του Νταβ, το καινούργιο τώρα. Αυτό, ναι, το οποίο ο Νταβ δεν ήξερε τι είναι αυτό. Νταβ μέχρι πριν από κανένα μήνα. Ναι. Δεν μπορεί να καταλάβω ότι δεν ήξερε τι είναι αυτό το Νταβ. Και που έμαθε, κατάλαβε. Και ακόμα δεν έχω καταλάβει, ας πούμε, πού έχει βγει αυτό το Νταβ. Ναι. Αμερικάνοι τώρα, ποιο σου πιάνει. Εμείς. Ναι, εμείς καλά, όλοι, κοίταξε. Κλαρινίδιος εδώ. Ο κλαρινογαμπρισμός είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Ο κλαρινοέλληνας. Ο κλαρινογαμπρισμός είναι παγκόσμιο, αλλά ο κλαρινοέλληνας είναι κάτι παραπάνω κλαρινογαμπρισμό. Είναι η εξέλιξή του. Διδάσκουμε. Αλλά από τη στιγμή που παίζει όλα τα γήπεδα, βλέπει εδώ η Ρεάλ προχθές, ας πούμε, το βάλα και στο λόγο επειδή είχε στη σελίδα, σκοράρανε και πανηγυρίζανε, να πούμε, ντάμπ. Εντάξει, να πει. Τέλος πάντων. Τώρα, άσχετο. Σ' άκουσα να λες ότι είδες μαζί Αχαρναϊκό και Ηρακλή. Ναι, το είχα μαζί σε δύο τάμπ και το βλέπα ταυτόχρονα. Αν έπαιζε και ο Πάκ στο μπάσκετ. Αν έπαιζε και ο Πάκ στο μπάσκετ, θα κάνω 3-3, να ξέρεις. Φάσουνα σήμερα με κολλήρια, ψυχοφάρμακα, τέτοια από εδώ, από εκεί δεν ξέρω τι πώς. Σάββατο μεσημέρι κιόλας. Δηλαδή, μιλάμε για κατάντια, έτσι. Εδώ ρωτήσαν τον Μαρκόπουλο, πώς είχε τόσο ψηλό ποσοστό στις βολές η ομάδα σας.
Και λέει, παιδιά, έτυχε τώρα, το δουλεύουμε. Μάθημα ψυχολογίας λίγο, ναι. Έτσι, αυτό να μην ξαναγίνει, μπορεί να του έβαλε και πρόστιμο. Παιδιά, δεν θα ξαναγίνει άλλη φορά, αλλά ξέρετε, σας υπόσχομαι. Ήταν μια κατάσταση για την ομάδα μου. Έτσι. Πρέπει θα το συζητήσουμε στα ποδητήρια και θα βρούμε τη λύση. Τι πήγε καλά. Να είσαι καλά, σε φίλε. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Και μας δίνει η πάσα λοιπόν να περάσουμε στο αγαπημένο σου, το περιμένει, μπασκετάκι. Φαντάζομαι θες να πεις πρώτα-πρώτα για τη μεγάλη ανατροπή του. Της ομάδας του Ηρακλέως. Θα δούμε μετά. Μετά δεν θες να ξεκινήσεις με αυτό. Όχι, όχι. Σεμνή και ταπεινή. Μόνο 23 πόντους γυρίσαμε το ματς. Δεν κάναμε τίποτα. Λοιπόν, Α1. ΑΕΚ Απόλλων Πάτρας 88-69. 88-69, ναι. Τρικαλάρης 78-62. ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας 84-67. Κύμη Λαύριο 81-86. Ρέθυμνο Κολοσσός 77-83. Προμηθέας Παναθηναϊκός 69-72. Δύσκολα. Με μεγάλη ανατροπή του Παναθηναϊκού. Ναι, έχανε. Έχανε πόσο? Έχανε 6 πόντους νομίζω ένα λεπτό πριν τη λήξη του παιχνιδιού. Σόπαρε. Ναι. Πήγε να γίνει τεράστια εκπληξάρα. Ναι. Προμηθέας ο δεσμότης. Και Ολυμπιακός Κόρυβος 85-62. Τελευταίος ο Προμηθέας. Δηλαδή εκεί στις παίζει για τη σωτηρία του. Πήγε να πετύχει μια τεράστια βαθμολογία. Πρώτος είναι ο Ολυμπιακός με 28 βαθμούς. Δεύτερος ο Παναθηναϊκός με 27. Ακολουθεί η ΑΕΚ με 25. ΠΑΟΚ, Άρης και Κολοσσός 22. Σοπάρε τον Κόλοσσο. Είδες, απειλεί την θέση στην τετράδα. Ρέθυμνο 20. Λαύριο, Κύμη και Τρίκαλα 19. Απόλλωνας Πάτρας και Προμηθέας και Κόρυβος 18. Και τελευταία η Δόξα Λευκάδας. Η Δόξα Λευκάδας, η οποία έχει τρεις νίκες, η μία επί του ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα της αγωνιστικής δραστηριότητας, στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Στο μπάσκετ φυσικά το είχαμε πει και στο ξεκίνημα ότι το ενδιαφέρον για τους φίλους της ομάδας του Άρεως και του Παναθηναϊκού εντοπίζεται σήμερα. Το μεσημεράκι κάπου εκεί θα βγει απόφαση για το... Θα γίνει γνωστή η έδρα του τελικού. Ναι, και θα έχει τώρα, θα ανοίξει μια συζήτηση, όχι εκεί γιατί εμείς αυτό, γιατί εκεί για το άλλο. Σίγουρα θα είναι μια απόφαση... Μάλλον που θα προκαλέσει να ανοίξει κύκλο συζητήσεων, δεν ξέρω. Και στις 4 Φεβρουαρίου ναι. Έχουμε το ντέρμπι της πόλης. Αλήθεια τώρα, ναι. Είναι στα κοντά. 4 Φλεβάρι. Πότε είναι 4 Φλεβάρι? Σε δύο εβδομάδες. Σε δύο εβδομάδες. Αρχίζουν 4 Φλεβάρι και μετά έχει και ο τελικός είναι 19. Και το θυμάμαι λίγο μετά τη Πέμπτη. Είναι η μέρα που είναι και το All Star Game. Βαθύτατα μπασκετική. Είδες τι ώρα που συνδύασα. Δεν θα πάμε πουθενά. Να μην κλείσω live δηλαδή, αυτό μου λες. Μην κλείσεις, δεν κλείνω τίποτα. Δεν θα σε συνοδεύσουμε. Έτσι, έτσι. Έχει Κυριακή κολλασμό, ρε, εντάξει. Κυριακή θα είναι η Σάββατο, 19. Κυριακή. Εντάξει, μια χαρά, δεν θα παίξουμε πουθενά. Του το υποσχόμαστε τώρα. Ευχαριστούμε. Ράκλης, λοιπόν. Α2. Μεγάλη ανατροπή. Μεγάλη ανατροπή, ναι. Κάναμε 23 πόντους και το γυρίσαμε. Μάλιστα. Με Γκαγκαλούδι να κάνει όρια. Με Γιάννη Γκαγκαλούδι να έχει βάλει 29 πόντους νομίζω. Μας τριπώντα τέτοια αυτά. Με τρίποντο ισοφάρισε τον κανονικό αγώνα. Γιατί κρίθηκε στην παράταση. Α, στην παράταση πήγε το μάτς. 101-97. Εντάξει, γιατί όχι. Είπαμε. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή τι έχει Α2 να μην πετυχαίνει 100 στάρες 100. Υπερβολική γινόμαστε. Και με κόσμο στο γήπεδο προσπαθεί να βρει ο λαό. Στην Ηρακλή ένα αποκούμπι. Ναι, δεν πάνε στο ποδόσφαιρο, οπότε πήγαν στο. Επιστρέφει στο μπασκετάκι. Καλά κάνουν. Θα ανεβεί, εντάξει, μετά από πάρα πολλά χρόνια είναι. Πολλά. Πάνω από δεκαετία είναι. Τόσο πρέπει να είναι. Πάρα πολλά χρόνια, μακριά από την Α1. Ίσως και λίγο λιγότερο, μάλλον. Έχουμε και δύο ήττες, βέβαια. Είμαστε δεύτεροι. Εντάξει, ρε παιδί μου, Πανιώνιο τη μία. Πανιώνιο τη μία και ο δεύτερο νομίζω ήταν ο Δούκα. Ή το ψυχικό. Κάποιο τέτοιο. Έλα, μπορε τώρα. Κάποιο Αθηναίο. Ο Πανιώνιο παραμένει αγιτό. Ωραία, του Πανιώνα, ωραία. Εντάξει, ωραία. Αυτά είναι ομάδε ρεσί για Α1. Είναι παραδείγμα ότι πηγαίνει Νέα Σμύρινη, να βλέπει ματσάκι. Έχω πάει. Έχει πάει Νέα Σμύρνη. Α, και ξέρει. Πανιώνιο Ηρακλή στη Νέα Σμύρνη. Τι είχατε κάνει? Νομίζω είχαμε κερδίσει. Άρα με βουγιούκα. Με βουγιούκα δεν χάνει ο Ηρακλή ποτέ. Είχαμε κερδίσει δύο πόντου. Ναι, και εσύ δεν πα φέτο στο Καφτατζόγλου. Γι' αυτό η ομάδα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Καλά, δεν μπορεί και να το πλησιάσει το Καφτατζόγλου. Δεν έχω κάρτα φιλάθλου. Ναι. Δεν ξέρω το άμκα μου απ' έξω. Ναι. Έχω προβλήματα. Πρέπει να πα με στολή παραλλαγή και με έρπινγκ και να μπαίνει σαν σακομάτο για να προσπεράσει. Αστυνομοκρατία που επικρατεί σε κάθε μάτς του Ηρακλή. Για μας μάλλον το πιο σοβαρό είναι αυτό. Όταν ένα παιχνίδι, μια αθλητική δραστηριότητα, δεν είναι απλή και απρόσκοπτη στον κόσμο. Χρειάζεται να. Δεν φτάνει που έχει όλα τα άλλα. Ναι, δηλαδή και αυτό, ας πούμε.
Να μην μπορεί να έχει φουσκωτούς, να έχει εκεί, να έχει ή να έχει χιλιαδιό. Αυτό δεν είναι μπαλίτσα παντού. Θα δώσει κανένα αποτέλεσμα άλλο για άλλο φανεί, μα ενδιαφέρει. Θέλει να πω. Ένα γρήγορο. Άντε, ρίξτε τα μία, κυρία που με. Πανιόνιος Γυμναστικός Σύλλογος Λαρισαίων 90-65. Ηράκλειο Αμίντας 55-76. ΑΕΛ Λάρισας Έολος Αστακού 85-78. Μαχητές Πεύκων Καβάλ 70-67. Ηρακλής Φάρος 197 στην παράταση. Παγκράτη Χολαργός 61-75. Ψυχικό Αρκαδικός 85-77. Και Εθνικός Δούκας 76-81. Πρώτος είναι ο Πανιόνιος με 28 και αίτητος. Δεύτερος ο Ηρακλής μαζί με το Δούκα με 26. Α, ισοβαθμούν, ναι. Παλεύουν, νομίζω ότι ήταν πιο δεύτερο. Τέταρτος είναι ο Φάρος με 23, ακολουθεί η Λάρισα με 23, Εθνικός 22, όπως και ο Έολος Αστακού, και ακολουθούν οι υπόλοιποι. Βολεϊάκι είχαμε. Βολεϊάκι είχαμε, από όλα είχαμε αυτή τη βδομάδα. Γαμός ρε, πολύ πολύ μπάλιτσα ρε, πολύ μπάλιτσα. Ολυμπιακός Εθνικός Αλεξανδρούπολης 3-0, Παναθηναϊκός Παμβοχαϊκός 3-0, Ηρακλής Κίζικος 3-1, έτσι. Ορεστιάδα Φίνικα Σύρου 0-3, και η Φυσιά Παναχαϊκή 3-1 και η Ηρακλής Χαλκίδας ΠΑΟΚ 1-3. 1-3 έχουμε και νομίζω μέσα εβδομάδα έχουμε και αυτή την πατέντα. Λοιπόν, τι θα γίνει. Αυτή την πατέντα για το... Βέβαια, ξαφνικά αρχίσαμε να ασχολούμαστε με το League Cup του Βόλεϊ που κανείς δεν ήξερε ότι υπάρχει τέτοια συνδιοργάνωση. Υπάρχει το League Cup του Βόλεϊ. Γιατί γίνεται αυτό το League Cup, δεν το έχω καταλάβει βέβαια από την άλλη. Γιατί γίνεται στο εξωτερικό. Εντάξει, ρε παιδί. Και είμαστε γνωστοί ζηλιάριδες. Εντάξει, έχει το κύπελο Ελλάδος. Δηλαδή τι παραπάνω, που και αυτό είναι θεσμός με Final Four, με εκείνο το League Cup. Τέλος πάντων. Ναι. Το οποίο ήταν να γίνει στην Κύπρο. Ήταν να γίνει στην Κύπρο. Δεν θα γίνει στην Κύπρο. Δεν θα γίνει στην Κύπρο γιατί οι Κύπροι δεν θέλουν. Δεν μας θέλουν. Δεν μας θέλουν. Σου λέει εδώ, εσείς θα έρθετε εδώ. Θα γίνει στην Ελλάδα. Θα γίνει στην Ελλάδα, αλλά με μια πατέντα για ακόμη μια φορά. Ναι, ήταν αρχικά να γίνει με διπλούς αγώνες. Ναι. Δεν θα γίνει ούτε με διπλούς αγώνες. Mm-hmm. Θα γίνει με μονούς αγώνες. Μονοί αγώνες. Ηρακλής ΠΑΟΚ. Μάλλον ΠΑΟΚ Ηρακλής. Ναι. Και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ναι. Ναι. Στο Reddit. Και μετά οι νικητές θα παίξουν, θα παίξουν τελικό στο Reddit, πάλι στην Αθήνα. Στην Αθήνα, στο Reddit. Έχουν βγει οι έδρες δηλαδή. Ναι. Κατά κάποιο τρόπο. Ο νικητής δηλαδή του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού θα έχει το πλεονέκτημα στον τελικό. Ναι. Ωραίες πατετάρες, νομίζω αυτό μέσα στην εβδομάδα είναι. Εμένα μου προκάλεσε εντύπωση όλο αυτό, γιατί συνήθως αυτά έχει έχουν τερματίσει στην υψηλότερη θέση. Ναι. Την έδρα. Αλλά πέρυσι πριν το βιτήσω ΠΑΟΚ ήτανε. Μα δεν, όχι, δεν υπήρχε κάποια πρόβλεψη για αυτή την συγκεκριμένη διαδικασία. Η πρόβλεψη ήταν ότι θα κάνουμε το Final Four, αυτό θα παίξουν τα κλασικά. Δεν υπήρχε, βρέθηκαν προεκπλήξεως βέβαια. Ευθύνη έχουν και λίγο οι αδερφοί μας οι Κύπροι. Δηλαδή, από τη μία ζητάς να διοργανώσεις το Final Four, μετά λες: α, δεν γίνεται, θα διοργανώσω και θα στρατρέψω όλα. Και γίνεται όλο αυτό το μπαγαλάκι, γιατί αντί να βρεις μετά. Τέλος πάντων, οι δύο ημιτελικοί είναι στην προγραμματισμένη για την Τετάρτη. Θα γίνουν όμως. Εκτός αν η Νόβα αλλάξει την ημέρα. Έτσι είναι και αυτό εδώ, για να καλύψει και τα δύο παιχνίδια. Οπότε ακόμα θεωρητικά θα γίνει Τετάρτη. Πρακτικά θα μάθουμε σήμερα. Εντάξει, θα μάθουμε. Σήμερα θα μαθαίνουμε τα πράγματα. Μ' αρέσει. Ερχόμαστε Δευτέρα και θα τα μαθαίνουμε. Είναι ότι δεν έχουν να μετακινηθούν οι ομάδες. Πάλι καλά. Είδες. Οπότε να ήταν τελευταία στιγμή. Εισιτήρια ξενοδοχεία. Καλά, άλλο και αυτό. Ναι, ναι, ναι. Και ο τελικός θα πραγματοποιηθεί στις 28 Ιανουαρίου στην Αθήνα στις 7.30 το απόγευμα. 28 του Γενάρη. Έχουμε κάτι εκεί. Όχι, δεν έχουμε. Νομίζω πως όχι. Δεν έχουμε κανονίσει κάτι. Να μην, να ξέρουμε, ρε παιδί μου, γιατί τώρα ξεκινάει σιγά-σιγά. Αρχίζουν να φορτσάρουν οι ομάδες. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία να προγραμματίζουμε. Μου είπες τώρα εδώ η ημερομηνία 28 Γενάρη. Μετά μου είπες 19 Φεβρουαρίου. Ναι. Πλούσια σιγά σιγά μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Όπως και το λόγο επειδή δωμάχημα, τα είπαμε όλα τα αθλητικά, δηλαδή τα ξεπετάξαμε. Ωραία φίλε. Με χαρά δραστηριότητα βέβαια και στον εξωτερικό χώρο. Αυτό που προκάλεσε όχι εντύπωση, είναι πάρα πολύ δυσάρεστο γεγονός. Από αυτά τα πρόπτα τα που συμβαίνουν μπορεί να συμβούν μέσα σε ένα αγωνιστικό χώρο. Ο τραυματισμός του Ryan Mason στο παιχνίδι Chelsea Hull με τον Gary Cahill της Chelsea σε μια διεκδίκηση στον αέρα έφαγε μια κουτουλιά. Πήγε να πάρει ο Cahill κεφαλιά, τον χτύπησε στο κεφάλι και ο παίκτης της Hull έπεσε ανέστητο στον αγωνιστικό χώρο και δίνει μάχη αυτή τη στιγμή για τη ζωή του. Έχει υποστεί εγκεφαλική αιμορραγία. Να, αυτά είναι που εσείς πάτε και παίζετε ποδόσφαιρα. Είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, όπως τουλάχιστον μεταφέρατε από τη Βρετανία η δημοσιογραφία.
Διεκομίζει τη μοξυγόνο στο νοσοκομείο και χαροπαλεύει στην ενταγική. Σε ένα ανύποπτο, σε μια ανύποπτη στιγμή, τι μπορεί να συμβεί. Μάλιστα στην αρχή δεν ξέρανε και την κρισιμότητα της κατάστασης. Δηλαδή αυτό προέκυψε αργότερα. Έφυγε από το γήπεδο κανονικά με φορείο, με οξυγόνο, και μάθαμε αργότερα ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ κρίσιμα για τον ποδοσφαιριστή της Χάλ, στη Χάλα που είναι προπονητής ο Μάρκος Σίλβα. Αυτό δεν το ήξερα, να τι μαθαίνει και κανένας. Ότι είναι προπονητής. Δεν το ήξερα. Όχι, δεν το ήξερα. Α, την παίζω στο στοίχημα. Ξέριζα. Ξέρει από μπαλίτσα. Πες το απόγευμα, πάμε να φάμε. Ναι. Και μου κάνει παρατήρηση ο σερβιτόρος, ο οποίος είναι και γνωστός. Μου λέει: αμάν, όλο με το κινητό, το ένα το άλλο, σταμάτα να στέλνεις μηνύματα. Ναι, που να ξέρω τι, σταμάτα να στέλνεις. Ο κύριος που με συνόδευε θεώρησε σωστό να με εκθέσει στον γνωστό σερβιτόρο και λέει: δεν στέλνει μηνύματα, στοίχημα παίζει. Ναι, καλά. Μα εννοείται, γιατί σου λέει τώρα στέλνει μηνύματα εδώ πέρα, σου λέει τι κάνω εγώ. Την έχω απόλυτη εμπιστοσύνη, την έχω απόλυτη εμπιστοσύνη, στοίχημα εκεί. Να μου τα φάει το στοίχημα χίλιες φορές. Να ξέρεις ότι είσαι ήσυχο. Πώς λες εσύ, ας πούμε, να πηγαίνεις στα προπά. Ναι, το λέω. Το λέει. Στο γήπεδο να πηγαίνει. Στο γήπεδο, στα προπά να έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Έτσι. Πρέπει να λες να μάθουμε στις γυναίκες να μάθουμε το στοιχηματάκι να είμαστε ηρεμοι. Να το μάθουμε στις γυναίκες για να είμαστε ηρεμοι. Να είμαστε ηρεμοι, να έχουν εκεί να ασχολούνται. Να μην πάει το μυαλό μας αλλού. Λοιπόν, 7:30 θα πάμε να κάνουμε το τελευταίο μας διαφημιστικό. Ολοκληρώνοντας, κυρίες και κύριοι, την αθλητικότατη πανδεσία της Δευτέρας. Τα είπαμε όλα, δώσαμε εδώ αγωνιστικές. Τι είδαμε, τι παίξαμε, τι χάσαμε. Βεβαίως, μα δεν γίνεται. Κάτσε να ψάξουμε. Μα συζητάει ο κόσμος ούτως ή άλλως έρευνες και τα βράδια που βγαίνει έξω έρχονται εκεί σερβιτόρια αυτά και βουλιούκα πες καμιά έρευνα. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο λόγο, επειδή στο Λίμπερο 107,4. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Στους ήρωες που σηκώνονται πρωί-πρωί να κινήσουν για την δουλίτσα τους. Εμείς εδώ από τις 6 καθημερινά. Στις επάλξεις με τα βασανισμένα μας κορμιά. Δευτέρα σήμερα, δυσκολάκια τα πράγματα, αλλά θα τα καταφέρουμε, εντάξει, θα τα απεξέλθουμε. Δεν είναι ότι πέρασε, ρε παιδί μου. Εντάξει, εγώ αισθάνομαι κάθε Δευτέρα κουρασμένος από το πολύ ποδόσφαιρο που έχω δει. Από αυτά τα μάτσου. Που... άσε αυτά τα μάτσου που αναγκαζόμαστε να βλέπουμε κιόλα. Είναι να μην κουράζεσαι τώρα, να δει λάθο. Ξενυχτάμε και την Κυριακή το βράδυ να βλέπουμε μαρμίτα. Είναι τα πράγματα. Ούτε καν να πούμε ότι βλέπουμε αθλητική Κυριακή. Όχι, να το σώσουμε από κάτω. Τώρα, τι αθλητική. Για κανένα λόγο δεν βλέπει αθλητικέ Κυριακέ και τέτοια. Θες πάλι, κοιμήθηκαμε ανοιχτή τηλεόραση στη μαρμίτα. Ναι, τι. Κοιμήθηκαμε ανοιχτή τηλεόραση στη μαρμίτα. Ξυπνάζει, ταραγμή με φωνές, με τέτοια, με αυτό. Κάποια στιγμή τσίριζε ο Τζόρνταν και ξύπνησε. Παναγία, πανάθεμα σε, μη φωνάζεις. 2-31-0-287-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας, FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Λόγω επειδή στα Facebook για τα likes και τη συμμετοχή στις ψηφοφορίες και στα θέματα τα οποία θέτουμε με τον αυτοκινητόδρομο Αιγαίου σε αυτή τη δεύτερη ώρα να μας συντροφεύει και τον πομποδέκτη της E-Way που σας εξασφαλίζει σημαντικότατες εκτόσεις. Για να περνάτε ηλεκτρονικά τους περισσότερους ελληνικούς αυτοκινητοδρόμους, να οργανώνετε και να παρακολουθείτε πιο εύκολα τα έξοδα και τα δρομολόγιά σας, να διαχειρίζεστε ηλεκτρονικά τον e-way λογαριασμό σας και τόσα άλλα. Μέχρι και 80% φθηνότερα διελεύσεις για τα γιοταχή, έως και 22% φθηνότερα για τα φορτηγά και τα λεωφορεία, έως και 11% συνολική έκπτωση για λεωφορεία και φορτηγά, μέχρι και 90% φθηνότερα διελεύσεις για τις μηχανές. Και μπορείς να αποκτήσεις τον πομποδέκτη της E-Way είτε πηγαίνοντας σε ένα από τα σημεία εξυπηρέτησης πελατών, είτε τηλεφωνώντας το 2410-741440, είτε συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική αίτηση που θα βρείτε στο site της aegeanmotorway.gr, και ο πομποδέκτης της E-Way θα σας αποσταλεί εντελώς δωρεάν στον χώρο που επιθυμείτε. Ξεπετάξαμε τα αθλητικά και μέσα. Η Κατερίνα Βουγιούκα έρχεται εδώ, κυρίες και κύριοι, με τις επιστημονικές προσεγγίσεις. Όλο το Σαββατοκύριακο κάθεται και δουλεύει το μυαλουδάκι της. Ρωτάει κόσμο, κάνει. Πείτε καμιά καλή έρευνα. Παίρνει τον παλμό και το σφιγμό για να σας μεταφέρει αλήθεια και τεχνογνωσία. Διαχείρισης πάνω απ' όλα ανθρωπίνων σχέσεων.
κυρίως. Πώς να είναι καλύτερα τα πράγματα. Και σήμερα τι θα συζητήσουμε, Καταρίνα μου. Οι σύντροφοι που ποστάρουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες τους σε τρυφερές στιγμές. Τι ερώτημα. Ίσως να μισιούνται. Μάλιστα. Δηλαδή τι εννοείς. Ότι προστάζεις το αγαπουλίνι σου εκεί, σέλφι και τέτοια. Τώρα, τον καλό σου, δεν την καλή είναι ακριβώς σου. Τώρα μια σέλφι δεν είναι μια τρυφερή στιγμή. Τι λες παιδί μου, καταρχήν το να... Εγώ βγαίνω τις πιο γελίες σέλφι. Δεν έχει σημασία, το να βάλεις τον καλό σου, την καλή σου σέλφι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σημαίνει ότι... Είναι μια γενικότερη αποδοχή της σχέσης. Πάμε για γάμο. Τι, είτε πλάκα κάνεις. Ναι, μάλλον πρέπει να ζήσω κάτι φωτογραφία. Δηλαδή το να τον ή να την γνωρίσεις τον μπαμπά σου και στη μαμά σου. Δεν είναι τόσο σοβαρό. Σιγά το πράγμα. Να την γνωρίσεις τους 3.500 φίλους σου. Έτσι και τους followers. Εκεί είναι τα πράγματα πάρα πολύ σοβαρά. Ναι. Όταν λες όμως την καθή, τι εννοείς τρυφερές στιγμές. Λοιπόν, η σεξολόγος. Ναι. Γιατί πάντα μιλάμε με επιστήμη. Ναι. Εκτός αν είσαι σε διακόπτω, εκτός αν είσαι τζαβέλας. Γιατί όποια χέρι παντού. Α, μετά θέλω να συζητήσουμε. Τρυφερές στιγμές, ποστάρι. Με την... Έχουμε χάσει την μπάλα, δεν ξέρουμε με ποια. Όχι, είναι με την πρώην του. Ναι, τα είπαμε αυτά, τα συζητήσαμε. Αλλά... Μελαχρινή, ωραιότατη. Μπερδευόμαστε, Τώρα θα είναι και στην Τουρκία, θα τον ακολουθήσει. Α, αυτό δεν έχει διευκρινιστεί. Στην Αλιάνα, πώς είναι, Αλάνια, στα Αλάνια σπόρπηκε. Ο Γιώργος Ζαβέλας. Γράφει κάτι του Ζαβέλα και παίρνει, πυροδοτούνται τα πάντα. Και ραδιο, ακόμα πουλάει και ραδιόφωνα και site και bites. Για χαρά. Λοιπόν, η σεξολόγος Νίκη Γκολτστέιν. Πώς? Νίκη Γκολτστέιν. Γκολτστέιν, ναι. Μιλώντας στην Daily Mail. Έτσι. Εξηγεί. Συχνά τα ζευγάρια που ποστάρουν τις φωτογραφίες ψάχνουν για την επιβεβαίωση της σχέσης τους από άλλους ανθρώπους στα social media. Θέλουν τα like, δηλαδή να δει που πάει. Δηλαδή το κριτήριο είναι ο κόσμος, άμα η σχέση μας είναι καλή. Ναι, αυτό όντως είναι ένα ζήτημα, διότι άμα βάλεις φωτογραφία με τον καλό σου, με την καλή σου τρυφερές στιγμές και δεν πάρει like. Λες, κάτι γίνεται. Κάτι λάθος. Δεν πάει καλά. Ναι. Πού πάει η σχέση μας. Ναι. Ναι. Αγάπη μου. Αγάπη μου, κάτι δεν έκανες. Δεν πουλάμε. Δεν πουλάμε, σας ευγάρι, θα πρέπει να βρω κάποια άλλη. Κάποιον άλλο που να πουλάμε παραπάνω. Έτσι ακριβώς. Τα likes και τα σχόλια μπορούν σε μια δεδομένη φάση κάποια σχέση να είναι πραγματικά πολύτιμα. Έτσι. Μπορεί να γίνουν η κίνηση που θα τους κάνει να πάρουν τα πάνω τους. Τη σχέση. Δηλαδή, αν γίνει αποδεκτή η σχέση μου από τους 3.500 φίλους. Ναι. Θα την αποδεχτώ κι εγώ. Βέβαια. Δεν περνάω πολύ καλά. Έτσι. Αφού όμως έχουμε like, μπορεί να κάτσει τη σχέση για τα like, ρε παιδί μου. Τι τώρα πού να ψάχνω άλλον. Ναι, παιδί μου, μπορεί να έχετε φωτογένεια μαζί στο κάτω-κάτω. Το περνάς από casting. Ναι. Δηλαδή, πριν, ας πούμε, τι να σου πω, πριν φιλήσεις τον άλλο για πρώτη φορά. Τον βγάζει μια φωτογραφία. Βγες μια selfie πρώτα. Ναι. Δες το κάδρο πώς φαίνεται. Φαντάσου πώς αυτό θα φανεί κιόλα στους υπολείπους. Και μετά προχώρα να ενδώσεις. Στο κόρτε του καλού σου, της καλής σου. Πόσο άντρας παλαιάς σκοπής. Παλαιάς σκοπής, βέβαια. Δεν γίνανε τα χρόνια με τους ασφόδελους και τα γιασεμιάς της Βουκαμβίες. Δηλαδή, το εν λόγω άτομο να αποζητά την επιβεβαίωση της σχέσης του μέσα από το τι θα πούνε οι άλλοι για τον σύντροφό του. Ερώτηση. Βεβαίως. Πώς μπορούμε να ξέρουμε όμως ότι ποιος λαμβάνει τα περισσότερα like? Γίνονται και για τους δύο όταν ποστάρεις με τον άλλον, είσαι μαζί στη φωτογραφία. Ναι. Όχι ρε παιδί μου, θέλω να πω ότι ποστάρει ο καλός με την καλή. Ναι. Είναι σίγουρο ότι πάνε τα like και στους δύο ή μήπως τον έναν από τους δύο? Από πρώην. Ναι, πρώην λίγο δύσκολα. Ναι, μου κα. Σου φορτωθήκαμε. Σοβαρά μου κάνει. Να στέλνουμε μηνύμα. Μπράβο αγόρι μου. Μπράβο. Να είσαι καλά. Να είσαι παιδί μου. Παίζει και αυτό. Εντάξει, κοίταξε. Εμείς είμαστε τώρα Σουηδοί. Στα γερμανικά πώς θα το έλεγε αυτό? Κλουμ κλιμ. Ξέρεις και γερμανικά. Όχι. Συνήθως γίνεται για το σύνολο της εικόνας. Το σύνολο. Ομάδα. Ομαδικό πνεύμα λοιπόν βλέπουμε, διακρίνουμε. Βλέπεις ένα ωραίο κάδρο. Έτσι, και βγαίνεις εσύ και λες, σημασία δεν έχει να παίρνω εγώ τα like, η σχέση μου η να... Η σχέση μου να παίρνει like. Καλά, και κοιτάμε το κάθε ποστάρισμα ξεχωριστά. Η δόκτωρ όμως εξηγεί δόκτωρ, ναι. Ότι αυτό μπορεί να είναι και ένα σημάδι που δείχνει απλά ότι ο συγκεκριμένος σύντροφος έχει γίνει λίγο κτητικός με το τέρι του.
Δηλαδή είναι αυτό σαν τα σκυλιά που κάνουν πιπί τους γύρω-γύρω από την περιοχή τους για να την σηματοδοτήσουν. Καλά μας κάνει την πιπί όλο το Facebook. Εμείς τι φταίμε να πούμε και τα Instagram και αυτά. Εμείς σας κάνουμε πιπί τα social media. Άρα λες ότι ενδεχομένως αυτές οι αποφάσεις για το τι θα ανέβει να μην λαμβάνονται από κοινού. Ο ένας να προτρέχει και να βγάζει, ας πούμε, και να σε φέρει φορά παρτίδα. Μπορεί να μην σε κάνει tag. Δεν έχει σημασία. Αυτή τη στιγμή που ανέβασε την φάτσα σου. Ναι, ρε, παιδί από κοινού κιόλας. Όταν βγαίνουμε μια φωτογραφία εμείς οι δύο, ναι. Αν δεν σε κάνω tag, θα εμφανίζεται μόνο στον τοίχο μου, άρα μόνο στους φίλους μου, ναι. Και στους κοινούς μας φίλους. Καλά, πολύ, πολλά αγοράκια το κάνουν κιόλας. Γιατί δείτε, έχω κοπέλα, έχω κορίτσι. Ναι. Έχω κορίτσι, αλήθεια είναι. Δεν είναι μία από το χωριό. Δεν είναι μία από το χωριό αυτό και τα λοιπά. Ναι. Μπορεί να βγει και με τη φίλη σου, ας πούμε, και να δείχνει ότι αυτό και να αφήνει να αιωρούνται. Παρ' όλα αυτά, λες ότι αυτοί που ανεβάζουν. Όταν λες τρυφερές στιγμές, δηλαδή είμαστε στα κρεβάτι. Ναι, αυτό. Το να είσαι τώρα έξω για ένα ποτό και να βγείτε μια φωτογραφία. Εμείς βγαίνουμε το μισό μαγαζί φωτογραφία. Σωστό και αυτό. Μαϊντανός δεν πιάνετε. Αλλά μα είσαι ο Ναπολεόνι, όλοι θυμούνται εκείνη την. Με έχει χαρακτηρίσει εκείνη. Σου έχει μείνει. Εξαιρετική ήταν, εξαιρετική στιγμή. Ο Ναπολεόνι με την συμβία του που είχε βγάλει μέσα στη χρονιά από ένα πρωινό ξύπνημα. Παναγιά και Χριστέ. Αλλά λες και αυτή να μην τα τόσο τρυφερές στιγμές ότι κάτι παίζει. Ναι, γιατί εδώ πέρα συνεχίζει η επιστήμη. Επιστήμονα μας τα πει όλα. Και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι πολλές φορές οι χρήστες στο social media που δημοσιεύουν συχνά φωτογραφίες με τον σύντροφό τους, ναι, έχουν αρκετά χαμηλή αυτοεκτίμηση. Δηλαδή κάπου αποζητούν και την επιβεβαίωση. Την επιβεβαίωση από τον κόσμο και τον σύντροφό τους. Από τον κόσμο και το ότι έχω σχέση και μου ταιριάζει η σχέση μου, είμαι καλή για αυτόν, είναι καλός για μένα. Άρα τι λέμε, ας πούμε, ότι ο κόσμος να τον προτρέψουμε να κάνει like όταν, βλέπετε, κάνετε like όταν βλέπετε ζευγάρια σε φωτογραφίες. Θα τους κάνετε καλό. Καλό ή μήπως θα θολώσουν τα νερά, γιατί αν είναι να δοκιμάζεσαι στη βορά των φίλων των social media, μήπως. Όχι, νομίζω ότι θα κάνει καλό. Καλό, Κάντε κάτι να απελπισμένετε στους το like σας. Δεν απελπισμένος είναι. Ανέβασε φωτογραφία. Άντε, να κάνουμε. Άντε, πάρτε. Κάνω κι εγώ. Κάνω το ζευγαράκι. Κάνω κι εγώ. Σε ευχαριστούμε ως ζευγαράκι. Πρόεδρο ζευγαρακίων, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στα social media, Κατερίνα Φουγιούκα. Εδώ μας λέει τα tips, αλλά. Τι. Θα πρέπει να ανησυχείς όμως. Εδώ λέει ο κόσμος, είμαστε από την άλλη, μας λες ότι είναι ανησυχητικό δείγμα μα βλέπουμε ζευγαράκια. Εντάξει. Τώρα ίσως θα σου ακούσουν πάρα πολύ αντρώμοι και να μην ανεβάζουν φωτογραφίες, γιατί σου λέει το είπε η γιατί ό,τι είπε η Βουγιούκα το πρωί τελείως είναι νόμος. Είναι νόμος. Αλλά είναι και ένας ωραίος τρόπος για να αποφύγεις. Αυτό, το να βγαίνετε φωτογραφίες. Ναι, να πεις ότι δεν γίνεται, μωρό μου, δεν γίνεται να ανεβάσουμε τώρα τη φωτογραφία, γιατί αυτό θα μας πούνε ότι εμείς δεν είμαστε καλά. Αυτό θα μας πούνε. Σημασία έχει να είσαι καλά με τον άνθρωπο. Ναι. Και όλα τα υπόλοιπα. Βρίσκεις ένα πάτημα, ναι, να το αποφύγεις. Αν δεν θες να εκτεθείς, ότι το επιβουλίο κατέλος δεν είπα στα καλά. Και στο κάτω-κάτω, γιατί να εκτεθείς, δηλαδή η επιλογή σου πρέπει να τη στηρίξεις. Και στα social media. Ναι. Ναι, αλλά μήπως δεν θες να ανεβάζεις από την άλλη, επειδή έχεις λερωμένη τη φωλιά σου, λέω εγώ τώρα. Άμα έχεις λερωμένη τη φωλιά σου, να πρόσεχες. Να πρόσεχες. Άρα τι προτρέπουμε τον κόσμο, να ανεβάζει ή να μην ανεβάζει. Τι μας λέει η ντόκτορ. Η ντόκτορ λέει ότι πολλές φορές να ανεβάζετε, αλλά να σκέφτεστε. Να σκέφτεστε. Ορθά να ανεβάζετε γιατί γουστάρετε τον σύντροφό σας, γιατί θέλετε να μοιραστείτε με τους φίλους σας, τους πραγματικούς. Τι κάνει οι φίλοι μας, δούλευα. Αυτή την όμορφη στιγμή της ζωής σας. Οι φίλοι ήδη έχουν πρηχτεί. Αν είναι όμορφο, το καλό μου, το τέτοιο, το χρυσό μου, το τέρμα αυτό. Το φουλάκι μου. Το βλέπει και μπροστά να σαλιάρεις. Στα μπάς. Δεν μπορώ. Γι' αυτό καθίσαμε πίσω από τους άλλους. Σαλιάρεις, έχεις τα πάντα. Δεν γίνεται, μα ωραία τώρα. Ενέτη 2017 είναι πολύ ντεμοντέ. Ποιο, να σαλιαρίσεις. Ναι, ναι, θα γράψω, θα κάνω και εγώ μια δικιά μου έρευνα. Εμένα προχτές. Είναι πολύ πασέ, μωρέ. Στη μία πλευρά, έτσι όπως καθόμασταν. Ναι. Στη μία ήταν το stand feel. Ναι, ναι. Και στο άλλο ήταν το stand, το αγόρι με τους φίλους του. Έτσι, τους είχα χωρίσει. Τα μπακούρια, τα μπακούρια με τα, να πούμε. Ρε, μου, στη μία πλευρά ήταν το καλύτερο 24. Τους έδωσε τώρα, ντρέπεσαι λίγο, ρε. Κουριά, μα καλά. Πω, Παναγιά. Γιατί μπορεί να ενδιαφέρονται κορίτσια για τα γόρια του καλύτερα. Δεν τα λέμε αυτά, παιδί μου. Περιζήτητε εργένιδες. Ναι, γνωστοί εργένιδες της πόλης. Όλοι εδώ στο λόγο, επειδή στο Λίπερο, όλοι περιζήτητε εργένιδες.
Πω, όλοι μπακούρια είναι. Δεν μπορούσε να σα αφού κανένα τίποτα από άλλα, για και Χριστέ. Καλά, συγγνώμη, ποιοι είναι. Κανένα, με ποιο είναι παντρεμένο, λοιπόν, καλέ. Ο Σωτήρης Βακάρος είναι, που ακολουθεί είναι παντρεμένο. Είναι, είναι. Πάμε μετά. Ναι. Τρόικα. Ο Χρήσανθος παντρεμένο. Ναι. Ο Δημήτρης παντρεμένο. Ναι. Ο Μάριο έχει αφοσιωθεί σε όλες τις γυναίκες που υπάρχουν. Καινούργια... Είναι σαν παντρεμένο. Τερέζα Μέι το καινούριο. Ναι, η Τερέζα Μέι, το ακούσαμε χθες το βράδυ. Κάθε μέρα πριν έγιναμε ακόμα και πιο δεύτερη μέρα. Τερέζα Μέι, αργότερα πα. Την έλεγε Βανέσα Μέι για πολύ ώρα. Εντάξει, τα κάνουμε. Μετά πα. Πάγου 24. Ο Σταύρος με σχέση μας τη δείχνει στα social media. Ναι, καιρό έχει να ποστάρει. Ανέβασε χθες το βράδυ. Ανέβη. Στο Instagram. Κατά για τις έρευνες. Κάντε like γιατί κάτι δεν πάει καλά. Ο Δημήτρης είπαμε παντρεμένος, ο Άκης παντρεμένος. Μετά πάμε. Ο Λαμπαοτάρης, ο Χρύσανθος παντρεμένος. Ξανά παντρεμένος. Ξανά παντρεμένος. Ζαγόρας. Γιώργος Ζαγόρας περιζήτα του Σοργένη. Ναι. Άρα είναι ο πρώτος που βρήκαμε. Ο Μάριο δεν είναι περιζήτητος. Ο Μάριο είναι αφοσιωμένος σε όλες και κυρίως στην Τερέζα. Σωστό και αυτό. Ναι. Κάτσε να πάρουμε την γραμμή και το συνεχίσουμε. Καλημέρα, μας το κλείσε να άκουσε. Ο Αλέξαβόπουλος. Παντρεμένος δεν είναι. Νομίζω παντρεμένος. Ναι, είδες, έχει ένα μυστήριο. Ναι, δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε, δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε. Μετά είναι στοίχημα. Στοίχημα. Θανάσης Κυλώνης είναι παντρεμένος. Παντρεμένος είναι. Ναι. Όλα τα ξέρει. Όλους τους τραγούδες δεν τα ξέρω. Μετά είναι Γιώργος Ματζιούκης, δεύτερος περιστατικός. Έτσι, έτσι. Μετά είναι κύριος Γιώργος Ρήγος. Μπορείς να το πεις, αφοσιωμένο οικογενειάρχη. Είναι αφοσιωμένος οικογενειάρχης. Έτσι. Έχουμε και Κατερίνα, τα λέει. Κατερίνα Δουβόλη. Η Αποστολία είναι γνωστή. Γνωστή. Νύφη της πόλης. Νύφη του Θερμαϊκού. Ναι. Από την Κοζάνη με πρίκα. Είναι έτσι. Μετά ποιος είναι. Ο Ραπτόπουλος έχει παντρευτεί, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, του παρελθόν. Ναι. Άρα τι, μετά τα αγόρια. Μπακούρια, μόνο εγώ. Μπακούρι. Εσύ. Εγώ ο Ζαγόρας και Ματζιούκης. Εσύ ο Ζαγόρας. Αυτή τριπλέτα τα λέει όλα τώρα. Τι να λέμε. Ναι. Σας έχουμε όλους δει. Χατάκι, άλλους βάλα. Δεν μας βάζει καμία μες στο βράκι της. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, καλημέρα. Εσύ είσαι στην Αγία Τριάδα μαζί με τον Ζαγόρα. Και το Ματζιούκη. Έτσι, έτσι, έτσι. Αυτά είναι. Βγαίνουν έξω Ματζιούκη με το μαλλί, ξέρω εγώ, να πετάει. Ζαγόρα Μούση και εσύ Μπάτμαν. Εσύ, φίλε, βάζει τα πάντα βασικά. Και νομίζω είμαστε και όλοι Λίβερπουλ, αν δεν κάνω λάθο. Ναι. Λίβερπουλ στόλμα. Ναι, ναι, και ο Ζαγόρα Λίβερπουλ. Ναι, 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 ναι. Εντάξει, θα παντρευτούμε όταν πάρει το πρωτάθλημα η Λίβερπουλ. Όχι, ρε, να πάτε να την πέστετε στα μωρά έτσι, ότι είμαι Λίβερπουλ. Προσεγγίστε το και έτσι που ξέρετε, μπορεί να σα βγει. Να μα λυπηθεί. Σαν πια αγόρι που μόνο καημό και πίκρα είσαι. Μπορεί να πει να πάω και κάνα ταξιδάκι με αυτού, λοιπόν, να δείξουμε ένα θέμα λίγο που προαναφέρθηκε πριν. Βεβαίω, βεβαίω. Φίλε, ο άλλος ο άρρωστος είπε για Τερέζα Μέι, ανέφερε στο ραδιόφωνο της πόλης να πούμε αυτό το πράγμα. Ε. Ναι, ναι, και χθες στη Μαρμίτα. Στη Μαρμίτα το είπε. Κάθε χθες. Μέρα που περνάει την. Ερωτεύεται όλο και περισσότερο. Στη Μαρμίτα το είπε. Ακόμα χειρότερο. Την ερωτεύεται ακόμα πιο πολύ. Αυτό είπε. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί. Αγανακτισμένος κόσμος. Μπάριο. Δηλαδή, να σου πω κάτι, ρε φίλε. Ναι. Πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει τώρα αυτό, ας πούμε, και να. Εγώ να σου πω κάτι, πιστεύω ότι μας πλάει παπά. Λες. Όχι. 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 Με τίποτα. Όχι. Πιστεύω το εννοεί. Εντάξει, βίτσιο. Κατάλαβε, το δέχομαι. Αυτό χθες. Εν τω μεταξύ, χθες στη Μαρμίτα επίσης είχαν πάλι θεματάρα κορυφαία που μιλούσε ο Μάριο ότι για δύο ώρες μία πρώην σύντροφό του τον είχε δέσει και τέτοια. Να είδες τι χάνω. Χάρε. Την Παρασκευή πώς πήγε το σόου σου. Το Σάββατο. Πολύ καλά. Μια χαρά. Το Σάββατο, ναι. Μια χαρά. Διπλό και χαριλάου πήραμε. Να τα λέμε και αυτά. Εγώ ξέρω τι έγινε για την Παρασκευή, ρε παιδί μου. Εγώ μένω ουσιαστικά το πατρικό μου, τέλος πάντων, με τον Ραπτιακή, είναι δίπλα. Ναι. Κατάλαβε, δίπλα οικονομού. Ναι, και. Περνάω την Παρασκευή, κοιτάω μέσα. Άδεια. Κανένα. Λε εδώ, τώρα. Αργά κιόλα, ρε παιδί μου, εντάξει, τα κλείνω τα παιδιά, εντάξει. Ναι, ναι. Λέω, τι έγινε από αποτυχία πλήρες, λέω. Εντάξει, Μπατμαρίδη, είναι από τίποτα, κανένα. Όχι, βασικά μετά λέω, το σκέφτηκα. Λέω, αυτό ο τρελό, όπω έλεγε, θα πήγε μετά κι αλλού. Γιατί λέγατε ότι το πάτε κι αλλού μετά. Κατάλαβε. Εννοείται. Οπότε δεν ήρθε καθόλου και πήγε αλλού εντελώ, α πούμε. Κατευθείαν αλλού. Πιστόλι στο μαγαζί. Ικανός, εντάξει, ελάτε εσείς, περάστε καλά και εμείς θα τα. Και τρίτο θέμα, Facebook, έτσι για να πάτε έτσι στο διάλογο μας το μάλλον. Ναι, ναι. Να σας πω. Βεβαίως. Βεβαίως. Ποσταρίστηκε φωτογραφία στο τρίμηνο της σχέσης, να πω έτσι. Mm. Παντρεμένος με παιδί σήμερα, μετά από 1,5 χρόνο. Εσύ. Λύνω. Εσύ. Γεια σου. Γεια σου. Στηρίζουμε αυτά. Τσάου, τσάου. Είδες που τα λέμε. Να σου πω όμως κάτι. Αυτό
στο τρίμηνο της σχέσης και παντρευτείς γρήγορα, είναι όλα σωστά. Μα παιδί μου, σου είπα ότι το ποστάρισμα του καλού σου ή της καλής στο Facebook είναι τελείως, είναι πιο σημαντικό από τους γονείς του. Είναι λόγος. Είναι ο σύγχρονος λόγος. Είναι σαν να βάζεις δαχτυλίδι. Καλημέρα στη γραμμούλα. Μας έκλεισε. Εννοείται. Δεν έχει βάλει δαχτυλίδι και έκλεισε. Για να βάλει. Πήγε να βγει μια φωτογραφία. Δεν το συζητάμε. Να το γνωρίσουν οι φίλοι αυτό τέτοια. Άμα τον βάλει στα Instagram και στα τέτοια. Γιατί ο Κλάους, ας πούμε, από την αρχή δεν μας γνώρισε τη συμβία του. Συντροφό του. Και έχουν περάσει 2 χρόνια. Ναι. Νομίζω από τη στιγμή που είναι μαζί του. Είναι σχεδόν από τότε. Μπορεί και παραπάνω από τότε που ξεκινήσει το λόγο, επειδή γιατί συζητάμε αυτά τα πράγματα. Αγαπάμε. Έτσι εννοείται. Αγαπάμε και παρακολουθούμε τις. Όλους τους ποδοσφαιριστές τους κάνουμε follow στο Instagram για να βλέπουμε τις σχέσεις. Εν τω μεταξύ, δικαιώσει λόγω, επειδή κουτσοίδα λίγο πέρασα μια έτσι. Ναι. Αυτό από Sky. Χθες που είχε τα τέτοια και πέτυχα πάνω στο σημείο που λέγανε τι έγραψαν οι ποδοσφαιριστές, κάποιοι ποδοσφαιριστές στο Instagram. Όταν εμείς κάναμε ρεπορτάζ με τα social media. Έτσι κυρίες και κύριοι, τώρα όλοι τρέχουν να δουν τι γράφει ο Τζαβέλας στο Instagram, τι κάνει εκείνος, τι βάζει στο Facebook, τι είπε ο ένας, ο άλλος στο Twitter. Και τέτοιοι φοιτητές δεν έχουν Twitter. Ναι, όχι. Είναι αυτό που είναι ο περιορισμός των χαρακτήρων και χρησιμοποιεί. Ένα σίγουρα να πεις γέμισε το Twitter. Ναι. Εννοείται. Μας λέει κάτι άλλο η εκλεκτή δόκτωρ για το συγκεκριμένο ζήτημα. Η δόκτωρ αυτά είχε να πει. Αυτά είχε να πει. Κάντε ό,τι καταλαβαίνετε. Κάντε ό,τι καταλαβαίνετε. Λέει εδώ ουσιαστικά ανακεφαλαιώνοντας ότι είναι δείγμα ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά άμα αποστάρεις τρυφερές στιγμές γιατί θες να κερδίσεις την επιβεβαίωση των τρίτων. Τον τρίτο. Βέβαια, τι σε νοιάζει, αν είσαι ερωτευμένος και είσαι καλά με το δικό σου και τη δικιά σου, σε ενδιαφέρει τι θα πούνε οι τρίτοι. Όχι. Να μπράβο. Οπότε, αλλά όταν έχεις βγει μια ωραία φωτογραφία, λες να την ανεβάσω. Έχω βγει ωραία. Ούτως ή άλλως θα νομίζω ότι είναι ωραία φωτογραφία που βγαίνεις με τον καλά. Δεν μπορώ, ειλικρινά. Δεν γλυκουλίκεται. Σταμάτα, ρε. Να σου πω κάτι, σταμάτα. Και εγώ το κάνω. Γι' αυτό το λέω. Επειδή εδώ έχουμε την πηγή του κακού. Εσύ τα ξεκίνησες όλα. Εντάξει, εγώ τα ξεκίνησα, αλλά τα κάνω. Είναι ωραία. Και να σου πω κάτι, έχω βγει πολύ ωραίες όλες τις φωτογραφίες. Φυσικά, αφού είσαι με τον άνθρωπό σου, δεν θα νομίζω ότι είναι ωραία. Μα δεν νομίζω, είμαι ωραία. Έτσι. Τα like πώς πάνε, αυτό θέλω να μας πεις. Καλά πάνε. Καλά πάνε. Άρα και συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Ο κύκλος μου έχει. Είναι συνενής αυτή τη στιγμή. Συνενή, εννοείται. Μα. Έχουν ησυχάσει όλοι του. Αγγλικία, δεν λες τίποτα. Δεν τους παίρνω τηλέφωνο, πότε θα βγούμε. Μα αυτό το καλύτερο είναι να πούμε. Να ησυχάσει τη φίλη από το φίλο. Παλιά λέγαμε μας ξέχασες, μας έγρανες και τώρα λέμε. Μακάρι. Ωχ, ευτυχώς, ας βιάζουμε την άλλη, βιάζουμε τον άλλον. Να μην σου έχουμε στα πόδια μόλις. Γιατί όταν δεν τονίζει με τον άλλον, μας λες για την άλλη και τον άλλον. Ναι, μας ναι. Πρίζει. Δώστε like στο λαό. Τζάμπα είναι, βρε, τη συζητάμε ούτως ή άλλως. Να κάνετε like στις φωτογραφίες των ζευγαριών. Κάνει καλό στις σχέσεις τους. Ναι, γιατί μετράνε εκεί, λένε αυτό πόσα κέρδισε, βέβαια. Και να κάνετε και οι φίλοι και του ενός και του άλλου. Γιατί μετά ξεκινάει. Οι φίλοι μου γιατί δεν κάνουν like. Το σόι. Δηλαδή δεν εγκρίνουν. Δεν θα τους καλέσουμε στο γάμο. Δεν τους αρέσω. Με θεωρούν λίγοι για σένα. Ναι, να κάνουν και οι δύο. Κάνω ό,τι βλέπω ζευγαράκι, κάνω έντρομο. Γιατί. Αν είδε approve this relationship. Γιατί ελπίζει σε γάμου και μα πάρουν και τραγουδήσουμε, καλέ. Τι εννοείται. Αχ, προχτέ συζητούσαμε για το γάμο των κουμπάρων. Ναι, άντε, πότε έγινε αυτό ο γάμο, να φάμε κάνα ψωμάκι να πούμε. Σκεφτόταν με ποιο τραγούδι σου θέλουν να μπουν στο χώρο. Ναι, και αποφασίσανε με κανένα. Όχι. Με το Γερμά θέλουν. Θέλουν κάτι καλοκαιρινό, μου είπανε. Ωραία, ωραία. Έχουν μπει ζευγάρι με το Ας περιμένουν οι γυναίκες, έχουν μπει με τη Θιά στα Ριχά. Γενικά, ναι. Με τις ευαίσθητες στιγμές της Μπάμπης Παπανίδης Κόμπανη. Λοιπόν, 8 η ώρα κυρίες και κύριοι, ολοκληρώσαμε. Σας μάθαμε μπαλίτσο, άλλος είπε πώς τα ρε φωτογραφία και παντρεύτηκε. Να τα βλέπετε, προσέχετε. Τι κάνετε, κάθε σας κίνηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι πάρα πολύ σημαντική. Κατερίνα, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ που μου δίνεις αυτή τη χαρά της Δευτέρας να είμαι δίπλα σου. Έτσι, έτσι. Η χαρά δικιά μου, η χαρά δικιά μου. Η εβδομάδα είναι μεγάλη, έχει και βόλη με γονιστική, μπορεί να ξανάρθω. Θα πάω μόνη μου. Σύπα, σύπα. Καλά, Πέμπτη, μια χαρά σε βλέπω. Έχει κυπελάκι, έχει Ηρακλή. Έχει βόλεϊ, έχει μπάσκετ εκεί, Ευρώπε τέτοια. Σε βλέπω, σε βλέπω. Άντε μπορεί να σε πάω και για σουτζουκάκια, μα είναι να πάω να δούμε Ηρακλής Βέρεια. Την Τετάρτη. Τετάρτη. Να δούμε και Άρης Ολυμπιακός.
Μάλιστα, μαχητικό. Θα φάμε. 7,5 ώρα. Ωραία, ωραία. Έκλεισε. Τετάρτη στα σουτζουκάκια. Θα κάνουμε βραδιά λόγω επειδή. Λοιπόν, Σωτήρης Βακάρος μέχρι τις 10. Ακολουθεί, σας ευχαριστούμε όλους. Να έχετε ένα υπέροχο πρωινό. Τσάω.